Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, ύστερα από 2,5 χρόνια δοκιμασιών προσωπικών και συλλογικών. Ο καθένας μας είχε τις προσωπικές του, αλλά όλοι μαζί είχαμε και τις συλλογικές μας. Και είναι μεγάλη χαρά να ξαναβρίσκω τόσα αγαπημένα πρόσωπα. Ζούμε μια πολύ δύσκολη εποχή και το ζούμε και στα βιβλία. Τα βιβλία διακινούνται πολύ δύσκολα αυτή την εποχή. Προσωπικά αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο βγήκε καθυστερημένα το Δεκέμβριο, ενώ περίμενε 1,5 χρόνο να βγει. Είχε βγει πιο προηγουμένως το μικρό βιβλιάκι για την Επανάσταση, το οποίο ήταν μεταγενέστερο ουσιαστικά. Το κρατήσαμε αυτό για μετά γιατί ήταν πιο μεγάλο. Αλλά εντωμεταξύ είχα διάφορα προβλήματα προσωπικά, υγείας. Βγήκε και καθυστερημένα το Δεκέμβριο και δεν μπόρεσα να το χαρίσω σε πολλούς φίλους που το είχα χαρίσει τις άλλες φορές. Έστειλα ελάχιστα αντίτυπα και πια πιο πολλά μέσω του. Τον εκδόσιο του Πατάκη. Ευχαριστώ την Άννα την Πατάκη, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας απόψε, για κάποιο πρόβλημα σοβαρό. Ευχαριστώ την Ελένη τη Σταματέλου μέσα στον εκδόσιο του Πατάκη και όλους τους συνεργάτες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την διορθώτριά μου, την Ευαγγελία τη Δάλκου, η οποία, επειδή αυτό το βιβλίο περίμενε πάρα πολύ γύρω, το δούλεψαν και το ξαναδουλέψαμε και νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει περάσει τίποτα. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας. Εντάξει, τώρα είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια παρουσίαση ζωντανή. Και είναι η πρώτη φορά και για το βιβλιοπωλείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία την Παπαγεωργίου και όλο το βιβλιοπωλείο, το Επιλέξει, τον Αναστάση, τη Βάσο που δεν είναι εδώ, τον Θοδωρή. Όλοι με βοηθήσαν πάρα πολύ. Αυτό το βιβλίο το ετοίμασα χρόνια ουσιαστικά. Κλείνει μια τριλογία η οποία, άτυπη τριλογία, δεν την είχα προγραμματίσει ως τριλογία, αλλά βγήκε. Ήταν το ζητούμενο του ανθρώπου 2011, στην αρχή της οικονομικής μας κρίσης, της χρεοκοπίας μας. Μετά το 2015, γυρεύοντας στην εξωρία την πατρίδα σου, και σήμερα αυτό το βιβλίο, όταν όλα κρέμονται από μια κλωστή. Εδώ και πολλά χρόνια είχα αρχίσει να αισθάνομαι ότι αυτός ο κόσμος δεν πάει καλά. Από το 1986 πρέπει να πω. Με το Τσέρνομπιλ. Εκεί καταλάβαμε ότι δεν υπάρχουν σύνορα πια. Όσο και αν στείλουμε σύνορα ανάμεσα στις χώρες, δεν υπάρχουν. Η πυρηνική ενέργεια κυκλοφορεί παντού και το νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο έντονα. Μετά ήρθε η 11η Σεπτεμβρίου. Μετά ήρθαν όλες οι επαρατές κρίσεις που ζήσαμε. Και αισθάνομαι ότι όλες αυτές οι κρίσεις, οικονομικές, υγειονομικές, ο πόλεμος τώρα, όλες αυτές οι κρίσεις είναι μία κρίση ουσιαστικά, μία και μοναδική, μία ανθρωπολογική κρίση, λέω, μία κρίση πολιτισμού. Αυτή την κρίση πρέπει να αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρουμε πώς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι μια φωνή αμηχανίας. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε πιο έξυπνο, ούτε καλύτερο από τους άλλους. Απλώς αισθάνθηκα, άκουσε μέσα μου μία φωνή που μου έλεγε: γράψε κάτι στον συνάνθρωπό σου. Να μιλήσουμε μαζί. Να συνομιλήσουμε. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, που λέει ο ποιητής. Αν μπορούμε. Γιατί αισθάνομαι ότι δεν είμαστε στο ύψος του προστάσεων. Αυτά. Και για να θυμηθώ μια φράση που υπάρχει σε ένα παλιότερο βιβλίο μου, καταλαβαίνω ότι δεν αισθανόμαστε ποτέ αρκετά, δεν σκεφτόμαστε ποτέ αρκετά, δεν ζούμε ποτέ αρκετά αυτό που ζούμε. Αυτό το πράγμα θέλω να ξεπεράσω όσο μπορούμε, να ζήσουμε αυτό που ζούμε. Και δώσω το λόγο στην αγαπητή μου την Κατερίνα τη Σχοινά, την οποία την ευχαριστώ από βάθος καρδίας για αυτή την. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε μαζί. Είχαμε μιλήσει για το προηγούμενο βιβλίο και σε ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά, Κατερίνα. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε μακρά ιστορία με τον Γιάννη Κουρτσάκη. Είναι αυτές οι δύο. Έχουμε δεύτερη φορά, έχουμε κάνει άλλη παρουσίαση με άλλη ευκαιρία. Έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές. Νομίζω ότι και συνομιλώ και στα καφενεία. Στα καφενεία, πολύ πιο ωραία. Και νομίζω ότι ξέρω τα βιβλία του αρκετά και συμμερίζομαι αυτόν τον προβληματισμό και τις αγωνίες του. Έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο προβληματισμός εμποτίζει το έργο του Γιάννη Κουρτσάκη από πολύ νωρίς και τον βλέπουμε ενσπέρματι και σε βιβλία προγενέστερα. Και πολλοί έχουν παρατηρήσει ότι με θετική έννοια το λένε βεβαίως, ότι ο Κουρτσάκης γράφει το ίδιο βιβλίο. Δεν γράφει το ίδιο βιβλίο. Όλα τα κείμενά του, οι δοκιμιακές συνεισφορές του, αποτελούν παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα.
που υπαγορεύεται αυτό το θέμα από την αγωνία του, όπως είπε, για την εξέλιξη του κόσμου. Είναι ένα θέμα που δεν είναι άλλο από τη συνεχή διερώτηση για το πώς είναι δυνατόν να θεμελιωθεί μια νέα ανθρωπολογία μακριά από σωτηριολογικές υποσχέσεις και μεγάλα οράματα, αλλά στηριγμένη στη ζωτική συνέβρεση του εγώ με τον άλλον. Είναι λοιπόν κάτι σαν παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα, αν μου επιτρέπετε να δυστυχήσω τον τρόπο που δουλεύει με τη μουσική. Αλλά αν στη μουσική οι παραλλαγές διαφοροποιούνται σε αυτές όπου δεν παρατηρείται ουσιαστική μεταβολή του θέματος, αλλά απλώς ένας στολισμός, ένας βουλτισμός της φόρμας. Σε αυτές, στις οποίες η αρχική αρχιτεκτονική μορφή του θέματος δεν αλλοιώνεται, αλλά τροποποιείται ως προς ένα μόνο βασικό στοιχείο, το ρυθμό, και σε αυτές τέλος όπου το αρχικό θέμα μπορεί να θεωρηθεί πηγή για μετέπειτα μορφικές ή ποιητικές εξελίξεις, στην περίπτωση των βιβλίων του Γιάννη Κιουτσάκη, συναντάμε την παραλλαγή στην τρίτη της εκδοχή. Το θέμα του είναι ο πυρήνας που συνεχώς διαστέλλεται, μεταλλάσσεται, μεταμορφώνεται χωρίς απώλεια ενέργειας, εξακτηνώνεται για να συμπεριλάβει στο βασμό εκπορευόμενος από τη συνάντησή του με τα φιλοσοφικά και τα λογοτεχνικά κείμενα, από τον αυτοβιογραφικό βασανισμό και από το κοινό βίωμα. Σε τρία από τα βιβλία που ανέφερε ήδη ο Γιάννης, αυτή την άτυπη τριλογία, όπως την ονομάζει, το ζητούμενο του ανθρώπου, γυρεύοντας στην εξορία την πατρίδα σου και το τωρινό, όταν όλα κρέμονται από μια κλωστή, προσπαθεί ο συγγραφέας μας να εννοηματοδοτήσει τα παρόντα, να τα αξιοποιήσει, να ανακαλύψει ακόμα και να επινοήσει νέα πρωτότυπα εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας. Με πάθος, επιμονή, κυρίως μυφαλιότητα και μπορώ να πω μια πολύ βαθιά ανθρωπιά, αν αυτό μπορεί να φαίνεται στη γραφή του φαίνεται. Παρακολουθεί λοιπόν τη διαδοχή των εποχών και των πολιτισμών στην Ελλάδα, τη συνέχεια και την ασυνέχεια μεταξύ τους, την εσωτερική εξορία του ανθρώπου μετά την εξαφάνιση του λαϊκού πολιτισμού και του κοινοτικού βίου και επιζητά σε μια εποχή που ο κόσμος, καθώς λέει, έχει μεταμορφωθεί σε μια παγκόσμια επαρχία όπου όλα είναι περιφέρεια χωρίς κέντρο, επιζητεί λοιπόν μια νέα οικουμενικότητα. Και διακινδυνεύει το διάλογο στη βάση της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης. Δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Και ένα τέτοιο διάλογο θα κάνουμε απόψε εδώ, ελπίζω, σε πείσμα αυτής της συνθήκης που ζούμε, αυτών των δικαιών, απαράλληλων μονολόγων, μέσα στην μικροπάθεια, στην σελοδοξία, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε και μας τραυματίζουν και δεν ξέρουμε και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα συνομιλήσουμε με έναν τρόπο, έχουμε φτιάξει έτσι ένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, για αυτά που είπες. Είναι πολύ, πολύ ωραία. Είναι λίγα, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερο, θα προκύψουμε την κουβέντα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τον τίτλο. Όλα κρέματα από μια κλωστή. Το βιβλίο έχει γραφτεί πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλά αυτές τις μέρες η φράση αυτή. Η φράση είναι συγγνώμη. Είχε στην απόλυτη κυριολεξία της. Βρισκόμαστε σε μια καθοριστική καμπή της ιστορίας και θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι και αυτός ο πόλεμος είναι απόρρια της ανθρωπολογικής κρίσης που διαπιστώνεις στο βιβλίο και θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε πώς εννοείς αυτή την κρίση. Το πιστεύω αυτό και το πιστεύω όλο και πιο πολύ γιατί, όπως είπα λίγο πιο πριν, από την εποχή του Τσέρνομπιλ νιώθω ότι κάτι έχει σπάσει, κάτι έχει αλλάξει μέσα σε αυτή τη λεγόμενη μετανεωτερικότητα. Ότι έχουν καταργηθεί τα σύνορα, ενώ συγχρόνως ο κόσμος ενοποιείται και διασπάται. Θα τα δούμε αυτά αργότερα. Συγχρόνως ενοποιείται και τσακίδεται γι' αυτό μιλάω. Θα τα δούμε κάπως αυτά. Είναι τόσα και τόσα τα γεγονότα που τρέχουν και τόση η επιτάχυνση της ιστορίας, στην οποία έχει επιμείνει και ο Κούντερα, λαξελερασιό, η επιτάχυνση, δηλαδή Τσέρνομπιλ, 11 Σεπτεμβρίου, δρομοκρατία, οικονομικές κρίσεις, χρεοκοπίες. Τώρα θα δούμε καινούργιες χρεοκοπίες, πιθανότατα. Ο πόλεμος αυτός θα φέρει και άλλα δεινά, εκτός από τις σφαγές που γίνονται. Βλέπουμε λαούς, ομόδοξους, αδερφικούς λαούς να σφάζονται. Είναι κάτι το πραγματικό, η εχθροπάθεια που λες, και ζούμε την κυριολεκτικά τη φρίκη και νιώθω ότι αυτό το πράγμα κάπου πρέπει να αναστραφεί και δεν το βλέπουμε για την ώρα. Οπότε, καμιά φορά φτιάχνουμε μια ουτοπία μέσα μας, ας πούμε, δεν ξέρω. Η ουτοπία όμως ξέρω πως δεν θα γίνει, αλλά είναι και ένας μπούσουλας για να πρέπει να ξεφύγει. Αυτό το μπούσουλα ψάχνω και αυτό μια συνομιλία με τον άλλον άνθρωπο. Δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο.
Γι' αυτό μιλάω για κρίση πολιτισμού, κρίση ανθρωπολογική. Και ξεκινάω με τα καμώματα του καθενός από εμάς. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στα τελευταία 40-50 χρόνια τα ήθη μας, τα καθημερινότητά μας έχει πάρα πολύ αλλάξει. Θυμάμαι πριν από τις αρχές του 21ου αιώνα, είχα πάει στο Μιζέ Μπρονλί, το Ανθρωπολογικό Μουσείο του Παρισιού, και είχα δει μια έκθεση για τα νησιά Μαρκίζες. Και είχα δει εκεί τις επιγραφές που ενημερώναν τις κυριακίδες ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι δυστυχισμένοι κάτοικοι των νησιών Μαρκίζες, έγραψαν όλα τους τα ζώματα του ΑΣ, όλα τους τα, που ήταν ο κύκλος της ζωής και του θανάτου. Ήταν ο κύκλος της ζωής. Πήγαν οι Γάλλοι απεικιοκρατές και μόλις τα είδαν αυτά, τι βάρβαροι είναι αυτοί, και απαγορεύσανε δια νόμου τα τατουάζ. Απαγορεύτηκαν. Βγήκα από το Μουσείο Μπρανλί και έβγαινα και έβλεπα στον δρόμο ένα σωρό παιδιά, θα ήταν τα τρισέγγωνα αυτών των Γάλλων απεικιοκρατών, γεμάτα τατουάζ που έχει γίνει μόδα. Και έλεγα τότε, μα τι γίνανε. Πήγαν οι πρωτόγονοι και πώς γίνανε οι πολιτισμένοι, γιατί εκείνοι ήταν. Από εκεί και πέρα κοίταζαν διάφορα άλλα πράγματα. Κοίταζαν, ας πούμε, τα ρούχα, τα τρύπια ρούχα. Κοίταζαν κάποιες φωτογραφίες της δεκαετίας του 50. Ένας κουρελής που πουλάει, δεν ξέρω, ήταν σε κάποια εφημερίδα που ανατυπώνανε παλιές φωτογραφίες. Και πουλούσε ένας πουλολόγος, πουλούσε ένα πουλί σε ένα πουλουβί. Και ήταν κουρελιασμένος και είχε τέτοια χάρη τα κουρέλια του. Και μετά βλέπω τα παιδιά γεμάτα κουρελιασμένα ρούχα. Μόλα είναι, θα περάσει. Δεν πέρασε όμως, κατά πολλές δεκαετίες τώρα. Μετά έβλεπα στα νησιά το 60 ακόμα τους ανεμόμυλους να γυρίζουν. Μετά τους βλέπω να γυρίζουν μόνο για τον τουρισμό. Μετά θυμάμαι τα τρένα, τα παλιά που βγάζανε φουγάρα, που τα φουγάρα βγάζανε καπνό. Βλέπω τα τρενάκια να πηγαίνουν στις πόλεις. Λέω, τι γίνεται εδώ, κάτι αλλάζει. Αυτό πράγμα είναι μια αλλαγή στην καθημερινή μας ζωή που δεν την πολύ κοιτάζουμε, αλλά. Κάτι δείχνει νομίζω, κάτι δείχνει ότι το φαίνεστε υπερισχύει του είναι. Το δίθεν υπερισχύει, ας πούμε, της πραγματικότητας. Η εικονική πραγματικότητα γίνεται μια εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή μπορεί να με προκύψουν τα παιδιά, αλλά. Όπως πάντοτε. Οι νέοι θα διαφωνούσαν. Θα διαφωνούσαν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει. Γιατί θα έδιναν ένα περιεχόμενο και στο τατουάζ. Τους μήνους, τους θυμάμαι. Θα ήταν καλό να κάνετε και μια συζήτηση. Τους μήλους, τους θυμάμαι από την εποχή του Σεφέρη που πάει στην Πάρο και λέει, φτιάχνει ένας μάστρος και λέει, καταπληκτικό αυτό, τι καλός μάστρος. Και τώρα λέει, δεν μου λες. Αυτός ο μήλος θα γυρίσει μόνο για τον τουρισμό, δεν θα λέει. Και το κοιτάει ο άνθρωπος και λέει, έχεις δίκιο, μπάρμπα, πρέπει να λέει και λίγο σιταράκι, ας πούμε. Αυτό. Υπάρχει μια λειτουργικότητα, αυτή η λειτουργικότητα λείπει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε διάλογο πάνω σε αυτό, γιατί θέλω να προχωρήσουμε. Μπορούμε, γιατί δεν έχουμε δύο μικρόφωνους, κυρίως. Εκείνο που βλέπω εγώ είναι ότι καταργείται η διάκριση μέσα και έξω. Υπάρχει και το ζάπινγκ, ας πούμε, αυτό το ζάπινγκ. Να διαβάσω κάτι περί του ζάπινγκ, γιατί το ζάπινγκ δεν είναι η τηλεόραση. Το ζάπινγκ έχει γίνει η κοινή μας μοίρα. Δεν μιλώ για τηλεόραση, αλλά για κάθε πράξη η χειρονομία της καθαρής ζωής μας. Λες και έχουμε γίνει εμείς οι ίδιοι αυτοκινούμενα νευρόσπαστα, τόσο αχώριστα από το διαχειριστήριό μας, ώστε να μην διακρίνουμε το αόρατο νήμα που μας συνδέει με τα αϊκίνητα και φευγαλαία είδωλα ενός κόσμου θρηματισμένου, καθένα από τα οποία σβήνει μέσα σε μια στιγμή το προηγούμενο. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ανθρωπολογική αλλαγή αυτού του πράγματος, στον τρόπο. Και θυμάμαι και ένα ποίημα του Σεφέρη, που το έχει γράψει στη Νέα Υόρκη. Όλα τηλεόραση. Δύσκολα αγγίζεις κάτι από κοντά, έγραφε ο Σεφέρης, βλέποντας τους φωταγωγημένους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης να αδειάζουν τη νύχτα και να μένουν χωρίς ψυχή. Εννοεί ότι δεν υπήρχε μέσα ψυχή. Αυτό εννοεί. Όχι μόνο δεν είχαν ψυχή ουρανοξύστες, εννοεί ότι δεν υπήρχε καμιά ψυχή, έβλεπε φώτα απλώς. Αλλά και η σχέση του σημερινού αυτοκινούμενου ανθρώπου με τη φύση δεν είναι μήπως και αυτή μια σχέση τηλεοπτική. Όσα πανέμορφα και απίστευτα ποικίλα τοπία. Και αν διασχίζει, δύσκολα αγγίζει κάτι από κοντά. Για να αγγίξει το δέντρο, την πέτρα και το χώμα, πρέπει να ξαναπιάσει από την αρχή με ένα καινούριο τρόπο την κοπιαστική πεζοπορία των προγόνων του. Και μια άλλη αλλαγή που βλέπω είναι
μια παλιά φράση του Σενέκα. Νουσκβαμ εστ, δι, ουμπισκβε εστ. Δεν είναι πουθενά όποιος είναι παντού. Προειδοποιούσε πριν από 2.000 χρόνια ο Σενέκας. Αυτή είναι ακριβώς την αίσθηση. Δεν μας δίνουν κάθε στιγμή οι σύγχρονες μαγικές τεχνολογίες που εταρακούν όχι μόνο τις αποστάσεις ανάμεσα στους πιο απομακρυσμένους τόπους, αλλά το ίδιο το βίωμα του τόπου. Η ατοπία δεν είναι άραγε η άλλη όψη της παντοπίας. Τέτοια πράγματα με προβληματίζουν κάθε τόσο και γι' αυτό μιλάω για μια... Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο μέσα και στο έξω, που λέω. Και ιδιωτικό και δημόσιο επίσης, δεν υπάρχει. Το ιδιωτικό και το δημόσιο, ναι. Έχω και έναν άλλο αφορισμό, στοχασμό, που λέω κάποιος περπατάει στον δρόμο δίπλα μου και λέει, μιλάει στη φιλενάδο του και λέει, έχουμε μισή ώρα καιρό, άμα θες κάνουμε έρωτα, άμα θέλεις κάνουμε ό,τι θες. Και λέω, αυτό είναι ακύρωση της... Είναι, ακυρώνεται και τα δύο, και το έξω και το μέσα, και το εσωτερικό και το ιδιωτικό και το δημόσιο. Όχι απλώς κάνει τη διάκριση του μέσα και του έξω, αλλά ακυρώνονται. Και γι' αυτό μιλάω, ας πούμε, για έναν κόσμο που ενώ ενοποιείται, κομματιάζεται. Δείτε αυτόν τον κόσμο, τον καθρέφτη της καθημερινής σας εμπειρίας. Από τη μια ενοποιείται και ομογενοποιείται με έναν τρόπο που κανένας, άνθρωπος ή Θεός, δεν έχει συνειδητά αποφασίσει. Από την άλλη, διασπάται σε νέες αμέτρητες φυλές που πολεμούν η μια την άλλη. Να, οι δύο ορθόδοξοι λαοί που σφάζονται τώρα, γιατί. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε ανάγκη να σώσουμε το πλανήτη, υποτίθεται ότι λέμε έτσι. Και αντί να σώσουμε το πλανήτη, το καταστρέφουμε, διότι αυτό, εκτός από την Ουκρανία και τη φρίκη της Ουκρανίας, καταστρέφεται η οικονομία παγκόσμια, ξανά και ξανά και ξανά πάλι. Μπαίνουν νέες οικονομικές κρίσεις. Εκεί που χρειάζεται μια αλληλεγγύη και μια συνεργασία, υπάρχει η διάσπαση. Και γι' αυτό μιλάμε για μια παγκόσμια επαρχία. Ονομάζω παγκόσμιο επαρχιωτισμό τον εγκλωβισμό στην άνοστη ομοιομορφία του αενάως ίδιου, προς την οποία εξωθεί τους λαούς του κόσμου η ψυχαναγκαστική μίμηση του δυτικού τρόπου ζωής. Ιδίως από τη στιγμή που ένα τέτοιο πρότυπο πάλι να είναι πιστικό ως κεντρικό παράδειγμα πνευματικής ακτινοβολίας στις ίδιες τις δυτικές κοινωνίες, οι οποίες μιμούνται με τη σειρά τους τον εξωτισμό της αλλοτινής τριτοκοσμικής περιφέρειας, καθώς γίνονται όλο και πιο πολυπολιτισμικές. Αυτός ο επαρχιωτισμός χωρίς πρωτεύουσα είναι κάτι πρωτοφανές. Ποιος μαθηματικός νους θα φανταζόταν μια περιφέρεια δίχως κέντρο. Αυτά. Αρκετά. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που περιγράφεις, και τον περιγράφεις και σαν νοσταλγός, ας μου επιτραπεί να το πω. Ναι. Είσαι. Είμαι νοσταλγός και θα σου πω γιατί. Πόσο μπορούμε να κάνουμε και ένα διάλογο ναι. Πιο αμάσο. Γιατί, διότι δεν πιστεύω ότι χτες ήταν καλύτερο. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής. Ένα κεντρικό θέμα όλης μου της δουλειάς είναι ο αδύνατος νόστος. Δεν επιστρέφουμε ποτέ ούτε στο παρελθόν, ούτε καν στον τόπο τον οποίο αφήσαμε και φύγαμε. Το ξέρω μέσα τη ξηρετιά. Όταν γύριζα στην Ελλάδα, δεν έβρισκα την ίδια Ελλάδα. Επομένως, ξέρω πολύ καλά ότι δεν επιστρέφω. Αυτό το πράγμα το ξέρω. Από την άλλη μεριά, ξέρω επίσης ότι έχει χαθεί ένας κόσμος με καταπληκτική χάρη και ομορφιά και ζωντάνια που δεν θα το ξαναβρούμε ποτέ. Αυτό μου δημιουργεί μια νοσταλγία. Νοσταλγία δεν σημαίνει. Ναι. Πάει μαζί με τον αδύνατο νόστο. Είναι νοσταλγία και αδύνατο νόστο. Δεν αρνούμε την νοσταλγία. Απλώς δεν λέω ότι δεν είμαι άνθρωπος του παρελθόντος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Και αυτό το πράγμα προσπαθώ να ξεπεράσω την νοσταλγία μου. Να μεταμορφώσω, μάλλον αυτό το λέω συνέχεια μέσα στο βιβλίο, να μετουσιώσω την νοσταλγία του παρελθόντος σε μια νοσταλγία μέλλοντος. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που περιγράφεις, ο άνθρωπος είναι μόνος. Λίγο πιο κοντά, γιατί... Είναι μόνος. Έτσι. Είναι μόνος. Υπάρχουν πολλές ατομικότητες που σπάνια συναντιούνται. Όμως εσύ πιστεύεις στο διάλογο, παρόλη τη συνθήκη στην οποία ζούμε, πιστεύεις ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ακόμα ανοιχτός. Και φαίνεται και μορφικά ακόμα στο βιβλίο, εφόσον απευθύνεσαι σε αυτόν τον αναγνώστη. Το φανταστικό αναγνώστη. Φανταστικό, ναι. Αλλά πάντα προς έναν, φανταζόμαστε κάποιον στον οποίο απευθυνόμαστε, αλλά ενδεχομένως δεν υπάρχει. Όπως λέει και ένας φίλος μου, γράφουμε για τον έναν. Ναι. Αυτός ο ένας θα υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ανάγκη που εσάνιζε, την ανάγκη της συνομιλίας. Κοίταξε. Πρώτα-πρώτα
η ελπίδα μου, αν υπάρχει μια χαραμάδα ελπίδας, είναι από την απελπισία. Πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Ζούμε την απόλυτη χρεοκοπία του διαλόγου. Το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάμε για πολιτικό διάλογο, διεθνή, βλέπετε τώρα τι γίνεται. Όλοι προσπαθούν να διαμεσολαβήσουν. Ο Μακρόν, ξέρω κι εγώ, ο Ερντογάν και τα κλπ. Βλέπουμε τι γίνεται. Είτε στον εσωτερικό διάλογο, τα βλέπουμε μέσα στα κράτη, βλέπουμε. Μπορεί να συνομιλήσει ο Μακρόν με τη Λεπέν, μπορεί να συνομιλήσει ο Τραμπ με τον Μπάιντεν. Δηλαδή δεν υπάρχει διάλογο. Το βλέπουμε και στα συντεχνιακά μας. Δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε στο ίδιο συνάφι. Δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε με το φίλο μας καμιά φορά. Χαλάνε οι φιλίες αυτή τη στιγμή. Το ζούμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Με την πολιτική το ζήσαμε πάρα πολύ. Στην οικονομική, στην χρεοκοπία, στην κρίση της οικονομίας. Έχουμε διχαστεί πάρα πολύ καθιά. Λοιπόν, και αισθάνομαι ότι ο καθένας μας κρύβεται πίσω από μια βολική ιδεολογία που έχει κρατήσει, μια ιδεολογία την οποία ελαφρώς την έχει παραλλάξει, αλλά μέσα του βαθιά υπάρχει αυτό το πράγμα, ο πυρήνας αυτής της ιδεολογίας, μπορεί να συναισθάνεται αρκετά, χωρίς να συναισθάνεται αρκετά, πως όλα τα χτεσινά μας οράματα έχουν χρεοκοπήσει. Όλα. Όλα. Γι' αυτό θα έπρεπε πρώτα-πρώτα να αναγνωρίσει την αλωτινή του τύφλωση ο καθένας μας, λέω. Και θα έπρεπε να ανοιχτεί στον άλλον ακόμα και στο χτεσινό αντίπαλο, τον εχθρό, ας πούμε. Το κυριότερο είναι να συνειδητοποιήσει όσο μπορεί, όχι μόνο την ευθύνη των πολιτικών, όχι μόνο την ευθύνη των κρατών και την ευθύνη των λαών, πρέπει να πούμε, τη κοινή γνώμη, των κοινωνιών, διότι οι πολιτικοί δεν δρουν ερήμη τον αυτό. Κοιτάζουν τις φυγομετρήσεις και βλέπουν. Και αυτό είναι μια άλλη πληγή. Ένα αμφίδρομο όμως που δημιουργούν. Δημιουργούν, ναι, υπάρχει και ευθύνη των λαών. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Διότι όταν έβγαλαν οι Αμερικάνοι τον Τραμπ, δεν τον βγάλανε. Ο λαός τον έβγαλε. Και αν δεν υπήρχε η πανδημία, θα ξανάβγαινε ο Τραμπ, πιθανότατα. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο καθένας να νιώσει την προσωπική του ευθύνη για όλα όσα μας συμβαίνουν. Και αυτό ακριβώς γίνεται όλο και πιο δύσκολο, διότι πέρα από το διαχρονικά τραγικό χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης για την οποία μας έχει προειδοποιήσει τόσες χιλιάδες χρόνια πίσω ο Θουκυδίδης, υπάρχει και το σήμερα. Σήμερα αισθάνομαι ότι το κριτικό πνεύμα έχει υποχωρήσει, το πνεύμα της κριτικής και έχει υποχωρήσει εξαιτίας όλων αυτών των φαινομένων που εντοπίζω, το ζάπινγκ ας πούμε. Οι ρηχές πληροφορίες που μας μεταδίδονται παντού, οι συνωμοσιολογίες, τα fake news, όλα αυτά τα πράγματα. Και το ζάπινγκ είναι πολύ σημαντικό που το είπα πριν, γιατί περνάμε από το ένα στο άλλο. Ήρωλα που φεύγουν, χάνονται. Και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε ένα θέμα και να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει ακριβώς τώρα, ας πούμε. Και επομένως παρασυρώμαστε. Μια μέρα ψηφίζουμε τον ένα, την άλλη ψηφίζουμε τον άλλο, το αντίθετο. Εμείς οι ίδιοι, ας πούμε. Ο πολιτικός που αγαπούσαμε χτες, σήμερα τον βρίζουμε, τον προγγίζουμε και αύριο θα ψηφίσουμε πάλι τον ίδιο κτλ. Τώρα διάβασα ότι ο Μάρκος των Φιλιππίνων, το παιδί του Μάρκος του δικτάτορα, ξαναβγήκε με πάλι στις Φιλιππίνες. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχει νοσταλγία του παρελθόν. Ναι. Λοιπόν, κατακλυζόμαστε από αυτές τις δικές πληροφορίες και επαναλαμβάνοντας ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε πιο έξυπνο, ούτε πιο. Ίσα ίσα τον θεωρώ πολύ περιθωριακό τον εαυτό μου και ίσως αυτό είναι κάτι και θα σας διαβάσω μια άλλη ψηφίδα εδώ. Γιατί πώς αισθάνομαι, ας πούμε, γιατί αισθάνομαι πραγματικά πολύ περιθωριακός. Ίσως όταν είσαι περιθωριακός, που σημαίνει σήμερα ξένος στον κόσμο της τεχνοεπιστημονικής αφαίρεσης, του καταιγισμού των πληροφοριών, της ηλεκτρονικής φλιαρίας και της τρεχάμενης πολιτικής ζωής, να γίνεσαι πιο χρήσιμος από ό,τι και εσύ νομίζεις. Όπως είναι χρήσιμος ο χαζός του χωριού, ο τρελός του ηγεμόνα ή του καρναβαλιού. Αυτά είναι παράδοση του καρναβάλι. Και το άμαθο παιδί που λέει κατάμουτρα σε όλους όσα δεν τολμούν να πούν ή δεν αντέχουν να δουν οι φρόνιμοι. Ας πούμε σήμερα ότι ο λαμπερός, φανταχτερά ντυμένος και καταστολισμένος κόσμος μας είναι γυμνός. Παραμύθι του Άντερσεν. Και ζητάω από τον αναγνώστη να αναζητήσει μαζί μου τι είναι αυτό που μας συμβαίνει και πώς μπορούμε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερο πλέον πληθυσμό. Αυτό πάλι. Και αυτό που λέω, ζητάω από τον άλλο και τα λοιπά, έχει ποιο? Σχέση. Ναι. Ναι. Αυτό που λέω, ζητάω από τον άλλο, ζητάς, αυτό ναι. Το αίτημα που ναι. Συνεχώς διατυπώνεις, έχει σχέση με αυτό που πιστεύεις ότι αυτό προσδιοριζόμαστε μέσω του άλλου. Ναι. Ότι
έτσι όπως έχει απασχολήσει, τι είναι το άλλο, η ετερότητα και η ταυτότητα. Ας πούμε, θυμάμαι στο Σαν Μυθιστόρημα, είδες τον εαυτό σου σαν να είναι άλλος και τον άλλον σαν να είναι εαυτό σου. Στο εμείς οι άλλοι, ένα περιπλανόμενο εγώ αναζητεί ένα εμείς που όλο του διαφεύγει. Ένα εμείς που όλο του διαφεύγει. Αυτή την χαμένη συνάντηση, αυτή το συναπάντημα, και έχεις κάτι ωραίο για τη συνάντηση, θα το πούμε ενδεχομένως να το διαβάσεις. Αυτή την, το εμείς, πώς μπορούμε να το ξαναβρούμε. Εδώ θέλω να μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα και θα γίνω εξομολογητικός. Για να πω ότι τι θα πει αυτό, εταιρότητα, ταυτότητα, όλα αυτά είναι όπως αφηρημένες έννοιες. Λοιπόν, νομίζω ότι η πιο μεγάλη ανακάλυψη που έκανα στη ζωή μου, ανακάλυψη πραξιακή και λογοτεχνική συγχρόνως, ήταν μια ευνίδια ενόρεση. Ότι αυτό που ονομάζω εγώ δεν ήταν παρά η άλλη όψη όμοια και συνάμα διαφορετική του νεκρού μου αδερφού που αυτοκτόνησε στα 26 του χρόνια. Ένα δίκολον για να θυμηθώ το θεατρικό πρόσωπο του καναβαλιού του Πόντου, τον Μωμόγερον, που κουβαλάει μόνιμα στη ράχη του το σώμα του νεκρού του αδερφού. Δίνω στο χαμένο μου αδερφό μια νέα ζωή μέσω της γραφής, με το γράψιμο. Αλλά και εκείνος μου χαρίζει μια νέα ζωή, επιτρέποντάς μου να γράψω αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό και το δίκολον, στα γαλλικά το βιβλίο όταν μεταφράστηκε από το Σαν Μυθιστόρημα, λεγόταν Le Dicolon. Πήραν αυτή τη λέξη, του φάνηκε περίεργη και δεν καταλάβαινε κανείς τίποτα. Ακόμα λιγότερο ο Γάλλος από τον Έλληνα, και όμως το βάλαν έτσι. Λοιπόν, το Σαν Μυθιστόρημα, στο Σαν Μυθιστόρημα ξαναβρισκόμαστε, αυτός και εκείνος, οι δυο μας, εγώ ζωντανός και εκείνος ο νεκρός, σε έναν άλλο τόπο. Το μαγικό τόπο μιας ζωντανής μυθολογίας ή μυθοπλασίας, αν θέλεις. Ή ας το πούμε, αν θέλετε, το πούμε αλλιώς, στον μη τόπο, στον τόπο μιας ουτοπίας, έτσι. Έτσι όμως έχω πάρει μια μεγάλη απόσταση από το εγώ μου πια. Τεράστια απόσταση. Το βλέπω ότι σαν το αλωτινό παιδάκι που υπήρξα, το οποίο δεν είμαι πια καθόλου, ότι σαν το μελλοντικό νεκρό που θα γίνει αύριο. Αυτό σημαίνει ότι το βλέπω σαν ένα πρόσωπο που... σαν να μην είναι ένα ζωντανό πρόσωπο σημερινό, ας πούμε. Ένα πρόσωπο της μνήμης ή της φαντασίας. Ένα πρόσωπο μυθιστορηματικό. Έτσι το αυτοβιογραφικός λόγος γίνεται μυθιστορηματικός, διότι αυτά που λέω εγώ ως αφηγητής στο Σαν Μυθιστόρημα ή συγγραφέα, γιατί είναι το ίδιο πρόσωπο, και ο ήρωας ταυτίζεται. Ο ήρωας δεν ταυτίζεται, γιατί το παιδάκι δεν είμαι εγώ πια. Ούτε ο μελλοντικός νεκρός είμαι, που δεν θα μιλάω πια. Οπότε βλέπω κάτι, βλέπω το άλλο μέσα μου. Και εκείνη την ίδια στιγμή συνειδητοποιώ ότι και ο νεκρός μου αδερφός ήταν άλλος. Ότι δεν ήταν ένα αδέσποτο άτομο, δεν ήταν ένα μεμονωμένο άτομο, αλλά κουβαλούσε μέσα του ένα σωρό πράγματα. Τους γονιούς μας, τους προγόνους μας, την παράδοση του τόπου μας, την κουλτούρα του, τη γλώσσα του, τον άλλον άνθρωπο, ένα μέρος του κόσμου ολόκληρο. Και όλα αυτά τα κουβαλάω τώρα μέσα μου εγώ. Ανοίγομαι συνεχώς λοιπόν σε ένα εμείς που με υπερβαίνει και τον αδερφό μου και εκείνον. Περιλαμβάνει νεκρούς και ζωντανούς και προς το οποίο εμείς αισθάνομαι εύνης ότι έχω ένα χρέος, ένα χρέος ζωής. Δεν είναι πια ο θάνατος. Ο θάνατος και η ζωή είναι δεμένα. Ένα χρέος προς το παρελθόν αλλά και ένα χρέος προς το μέλλον. Καθώς μέσα σε αυτό το εμείς υπάρχουν και οι επερχόμενοι. Είναι ένα εμείς που ανανεώνεται συνεχώς, οι επερχόμενοι, οι αγέννητοι. Άρα ένα χρέος προς τον κόσμο. Ρωτάς λοιπόν, πώς να ξαναβρούμε τη χαμένη συλλογικότητα. Δεν μπορώ παρά να δώσω μια προσωπική απάντηση. Συναισθάνομαι αυτό το χρέος, συναισθανόμενος αυτό το χρέος. Όταν το συναισθανθούμε, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε, δηλαδή η συνάντηση, η αληθινή συνάντηση δεν είναι να συναντηθούμε ιδεολογικά με κάποιον. Είναι να συναντηθούμε υπαρξιακά. Να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο του άλλου κάτι δικό μας, βαθιά δικό μας. Είμαι ασφαλώς ένα άτομο πολύ μοναχικό. Αλλά χωρίς να έχω τη δυνατότητα να γίνω ακτιβιστής, δεν ήμουν ποτέ και τώρα δεν θα γίνω στα γεράματα έτσι. Νιώθω αλληλέγγυος με αυτόν τον κόσμο και το δείχνω με τον τρόπο που έχω, το γράψιμο. Μάλλον δεν είναι ο καλύτερος, αλλά δεν έχω άλλον. Αυτό. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν,
βγαίνοντας από τον εαυτό και κοιτάζοντας το έτσι σαν ένα αυτόνομο όν, το οποίο δεν έχει σχέση με σένα ακριβώς, έτσι. Είμαι και δεν είμαι. Είσαι και δεν, είναι και δεν. Όπως είμαι και ο ίδιος και άλλος σε σχέση με τον αδερφό, ας πούμε. Ναι. Μοιάζουμε και δεν μοιάζουμε. Γι' αυτό όλη η τριλογία λεγόταν το ίδιο και το άλλο. Παίζει ένα, ναι, παίζει ένα παιχνίδι. Και αυτό το ίδιο και το άλλο, το μοτίβο αυτό, επαναλαμβάνεται χιλιάδες τρόπους, όχι μόνο με το εγώ και τον άλλο, ας πούμε, είναι το μέσα και το έξω, είναι η Ελλάδα και η Ευρώπη, πάρα πολλά πράγματα. Μαζί είναι αυτός γνώστος. Τώρα που λες λοιπόν για τα μέσα και το έξω, να σε ρωτήσω για το θέμα της εξορίας, γιατί έχεις αυτοπροσδιοριστεί όσο κάτι σε... λέγαμε για τη μοναξιά πρώτα, για τη μοναξιά. Ναι. Λες ότι ταλαντευόμαστε ανάμεσα σε μία μόνωση, κάπου το, το ναι, λες αυτό, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι. Ανάμεσα στη, ναι, είναι από τη μια μεριά η ανέφικτη συνάντηση με τον άλλο και η σπάνια στιγμή ναι, που, ναι, όπως λες, ας πούμε, η πιο βαθιά πατρίδα του ανθρώπου είναι η ψυχή ότι του άλλου. Η μοναξιά, του καθενός μας, οντολογική μοναξιά, είναι το τίμημα, το αναπόφευκτο τίμημα που πληρώνουμε για το γεγονός ότι ο καθένας μας είναι μοναδικός στον κόσμο. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ σε αυτή με τον μιλόν, γιατί υπάρχει η διαφορά, η ποικιλία. Αυτό είναι ευλογία και κατάρα μαζί. Λοιπόν, κάποια στιγμή τα αντεγόμαστε ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Αυτό το τίμημα δηλώνει ασφαλώς ένα υπαρξιακό έλλειμμα. Άρα και ένα χρέος. Όταν έχουμε έλλειμμα, έχουμε χρέος, έτσι. Που με σπρώχνει να συναντηθώ με τη μοναξιά, μοναδικότητα του άλλου. Όσο μπορώ. Είπα, υπαρξιακή συνάντηση και ιδεολογική. Φυσικά πάντα θα επιστρέφουμε στη μοναξιά μας. Αλλά και πάντα θα ζούμε στιγμές, και έχεις πει μια ωραία φράση, εφρόσινης αλληλοπεριχώρησης με τον άλλον. Αυτά φωτίζουν σε οτιδήποτε άλλο τη ζωή μας. Και μετά περνάμε σε αυτό που είπε, για την εξορία. Εκεί θα πω πάλι λίγα αυτοβιογραφικά, γιατί μου αρέσει να. Τι μου είχες πει για την εξορία, πώς μου το έχεις ρωτήσει. Ρωτάω αν αυτή η εσωτερική εξορία που αισθάνεσαι ότι σε ταλανίζει από την νεότητά σου κτλ. Θεωρείς ότι είναι μοίρα κάθε ανθρώπου που σκέφτεται να είναι και μέσα και έξω, να παρατηρεί και να μετέχει, να νιώθει οικείος και ταυτόχρονα να νιώθει ξένος. Ξένος στο εξωτερικό, ξένος στην πατρίδα, ξένος και προς τον εαυτό. Υπάρχει και αυτός ο πολύ ωραίος δημοτικός στίχος. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, όπου και αν πάω ξένος. Θα ξεκινήσω πάλι αυτοβιογραφικά για να δούμε πώς αυτό γιώνεται, πώς προσγειώνεται σε κάτι συγκεκριμένο, στο βίωμα, ας πούμε. 18 χρονών φεύγω σαν κυνηγημένος από την... Φεύγω σαν κυνηγημένος από την ελλαδική επαρχία, όπως την νιώθω τότε. Είναι η μεταμφιλιακή Ελλάδα. Εγώ είμαι τελείως απολιτικός, αλλά νιώθω ένα ζόφο μέσα στην Ελλάδα του. Στις δεκαετίες του 50, του τέλους της δεκαετίας του 50, νιώθω ακόμα το μεταμφιλιακό κλίμα, χωρίς να νιώθω εγώ ότι να ξέρω τίποτα, γιατί ήμουν ένα αστόπεδο, όπως γράφω σε άλλο βιβλίο, και δεν είχα σχέση με τα πολιτικά. Ωστόσο, ένιωθα κάτι θλιβερό, έναν εγκλισμό στην επαρχία και θέλω να ανοιχτώ στους ορίζοντες του κόσμου. Και πάω στο Παρίσι, να ανοιχτώ στους μεγάλους ορίζοντες, να ανοιχτώ στην εταιρικότητα, να γνωρίσω τον άλλο κόσμο. Και τον γνωρίζω, πραγματικά και ανακαλύπτω πράγματα. Το εμείς οι άλλοι, εκεί γράφω πια στο τρίτο πρόσωπο για τον ήρωα. Ο αφηγητής πια που είναι πρόσωπος, αυτός γίνεται ο ήρωας, είναι εκείνος. Εκείνος γνωρίζει το κορίτσι της ζωής του, γιατί εκείνος εγώ 18 χρονών τώρα δεν έχω τον έρωτα που είχα στα 18 μου χρόνια, πώς να το κάνω. Δεν κάθομαι κάτω από το παράθυρο της καλής μου, η γυναίκα μου είναι τώρα εδώ. Λοιπόν, γνωρίζω τη γυναίκα μου, γνωρίζω το κορίτσι της ζωής μου, ας πούμε. Από τότε είμαστε μαζί. Αυτό το κορίτσι έρχεται μετά το θάνατο του αδελφού μου, λίγες μέρες μετά. Όλα αυτά είναι μυθιστορηματικά και είναι η ζωή μου η ίδια. Γνωρίζω το Γαλλικό Πανεπιστήμιο, ανοίγονται οι ορίζοντές μου. Γνωρίζω τη γαλλική παιδεία σε ένα φωτισμένο πανεπιστήμιο. Γνωρίζω την καθημερινή κουλτούρα του λαού, του καθημερινού του παριζιάνικου λαού, που σήμερα δεν τα βρίσκονται αυτά στο Παρίσι. Δεν τα βρίσκονται καθόλου. Γνωρίζω λοιπόν το διαφωτισμό, την ευρωπαϊκή παιδεία ευρύτερα. Και βλέπω, ας πούμε, όμως και το ζόφο της Ευρώπης συγχρόνως, γιατί είμαστε. Καταλαβαίνω, επειδή πηγαίνω στην ταινιοθήκη της Γαλλίας και βλέπω τις ταινίες, 15 χρόνια πριν ήταν τέλειωνε ο πόλεμος και βλέπω τη φρίκη από τον εμφύλιο τον Ισπανικό μέχρι την κατοχή παντού. Βλέπω τι ήταν ο χιτλερισμός και τα λοιπά και 15 χρόνια μετά η Ευρώπη τα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Έχουν μπει στη συνεχή μεγέθυνση του ΑΕΠ και στην κοινωνία της κατανάλωσης. Και δεν έχει γίνει δουλειά του πένθους, όπως λέω. Κάπου
κάτι λύπη. Υπάρχει αυτό το. Και ξαφνικά νοσταλγία, ξενιτιά από τη μια μεριά, ζώφος. Αχ, θα γυρίσω στο πρώτο πρωί του κόσμου. Η αυγή του πολιτισμού μας ήταν το φως, η πρώτη αυγή του κόσμου. Και γυρίζω στην Ελλάδα με την καλή μου και βλέπω το φως της Ελλάδος. Και μετά πάω στο στρατό και βλέπω την επανάπτυξη της Ελλάδος. Και λέω, όχι, αυτός ο τρόπος αξίζει τον κόπο, γιατί αυτός ο λαός έχει και μέσα του κάτι πολύ σπουδαίο. Και θα τον υπηρετήσω. Και έρχεται η δικτατορία. Και λέω, δεν θα μπορέσω. Και φεύγω πάλι από τη Γαλλία και από τότε πραγματικά νιώθω εξόριστος παντού. Δηλαδή νιώθω ότι δεν θα κάνω καριέρα και σε αυτό το τρίπ και νιώθω και μπαίνω στη λογοτεχνία. Αφήνω αυτό να υπηρετήσω τον τόπο. Αυτό. Λοιπόν, γίνεται το θέμα του Αθήνα του Νόστου, το οποίο με κυνηγάει. Και τώρα λέω, να, ο Νόστος πραγματώνεται. Πώς πραγματώνεται, στη λογοτεχνία. Αυτό. Ακριβώς. Αυτό είναι το σαν μυθιστόρημα. Αυτό λέω πως ήταν αυτή η ανακάλυψη, η σημαντικότερη της ζωής μου. Λοιπόν, παραδόξως βρίσκω ολοζώντανα όταν μέσα στη γραφή, μέσα στη λειτουργία και τις δυο μου πατρίδες. Την Ελλάδα και την Γαλλία. Η κάθε μια με τον πολιτισμό της. Πάει να πει τον πολιτισμό γενικά που με έκανε να γίνω αυτός που είμαι. Ξαναβρίσκω τους ανθρώπους. Όχι μόνο στα πρόσωπα των καινούριων μου φίλων που γνωρίζω πια. Χάριστε στα βιβλία. Γιατί έρχονται άνθρωποι και με πλησιάζουν επειδή αγαπήσαν αυτά τα βιβλία. Αλλά φτάσει να απαντώ. Τυχαία, κάποιον άγνωστο στον δρόμο που κάτι μου λέει. Το άγνωστο και το μπορώ να το νιώθω σαν ενδεχομένως αδερφό και μπορεί μετά αυτός να με διαψεύσει. Και καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι που με πληστηχίζουν μπορεί να είναι η εξορία μου και η πατρίδα μου συγχρόνως. Αυτό το πράγμα. Με ρωτάς λοιπόν αν αυτή είναι η μοίρα κάθε διανοούμενο. Έτσι είναι πιθανώς. Γιατί ο διανοούμενος είναι ο άνθρωπος κατά τεκμήριο. Ξορισμού που σκέφτεται περισσότερο από τους άλλους, έτσι. Διανοείται συνεχώς, σκέφτεται. Είναι ο σκεπτόμενος άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο πλατή. Νομίζω ότι είναι η μοίρα του σύγχρονου ανθρώπου. Αν σκεφτούμε τους Εβραίους, αν σκεφτούμε τους μετανάστες, αν σκεφτούμε τους πρόσφυγες αυτή τη στιγμή, τα εκατομμύρια των. Και νομίζω ότι μόνο οι βολεμένοι, οι πολύ βολεμένοι, δεν νιώθουν αυτό το αίσθημα εξορία. Και θα το νιώσουν, φοβάμαι κάποτε κι αυτοί. Γιατί το πράγμα δεν πάει. Θυμίζω πάλι το Σενέκα, δεν είναι πουθενά αυτός που είναι παντού. Σκέψου τους τουρίστες, άσε τους πρόσφυγες. Ο τουρίστας που κάνει, έρχεται από το Τόκιο, ξέρω και εγώ, και πάει στο Λούβρο για να δει τη Τζοκόντα και στέκεται ουρά μία ώρα και δύο λεπτά και τι κάνει, παίρνει ένα σέλφι μπροστά στην Τζοκόντα και φεύγει. Δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, προσλαμβάνει πολιτισμό και τέχνη, δεν ξέρω. Είναι δραστικό. Κάποιες φορές είχα σε έναν άλλο στον κόσμο ότι κάποιοι θα μου πούνε ότι είμαι ακραίος επαναστάτης, άλλοι θα μου πούνε ότι είμαι ακραίος αντιδραστικός, άλλοι θα μου πούνε ότι είμαι πολύ συντηρητικός, άλλοι θα μου πούνε ότι είμαι μεταμοντέρνος, άλλοι θα μου πούνε ότι είμαι αρχαϊκός. Όλα θα μπορούν να μου τα πούνε, αλλά είμαι όλα αυτά γιατί πιστεύω ότι όλες αυτές οι ταμπέλες που βάζουμε στον καθένα ναι, δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο δράμα που ζούμε. Είναι ετικέτες αυτά τα πράγματα. Αλλά τώρα μίλησες λίγο για το τι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε παντού και δεν είμαστε πουθενά. Ο τόπος είναι κάτι το οποίο εξαερώνεται, δεν σημαίνει τίποτα, αν και νομίζω ότι ακόμα σημαίνει. Ακόμα σημαίνει και σημαίνει για. Και φτάνουμε στον τόπο τώρα. Γι' αυτό. Έτσι, εκεί δεν πας. Πάω στον τόπο. Πάω στην ερώτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι. Σε όλα τα προηγούμενα βιβλία ξεκινούσα από την Ελλάδα. Τώρα ξεκινάω από τον κόσμο. Γιατί νομίζω ότι η Ελλάδα είναι ένα μικρό μέρος αυτού του κόσμου ακριβώς. Και ήθελα να δείξω ότι αυτή η κρίση, η οποία υπάρχει παντού, έχει μπει και σε εμάς. Είναι παγκόσμια κρίση. Και ήθελα να ξεκινήσω από αυτό το παγκόσμιο. Γιατί στα χρόνια της χρεοκοπίας, πάρα πολλοί κατηγορούσαν πολλούς άλλους, ειδικά τους εξυγχρονιστές. Ότι όταν μας λέγανε ότι αυτή η κρίση είναι εισαγόμενη, λέγανε όχι, είναι κρίση δική μας, η παθογένεια κτλ. Εγώ πίστευα πάντα ότι ήταν εισαγόμενη. Όχι με την έννοια που το λέγανε εκείνοι, ότι δεν φταίγαμε εμείς. Εμείς φταίγαμε πάρα πολύ. Με την έννοια ότι δεν μπορούσαμε να είμαστε. Δεν μπορούμαστε παρά να είμαστε ένα μικρό, μικροσκοπικό κομμάτι αυτού του κόσμου, ο οποίος ήταν σε κρίση. Όταν ξέσπασε η κρίση στην Νέα Υόρκη το 2007 κτλ. Καταλάβαμε ότι ερχόντουσαν και μας λέγανε τότε οι κυβερνήσεις. Δεν μας αφορούν αυτά, δεν μας αφορούν. Εκεί ήρθε το 9, ήρθε το 10 και είδαμε πόσο μας αφορούσαν. Λοιπόν, η κρίση, επειδή γι' αυτό μιλάω για ανθρωπολογική κρίση, δεν το βλέπω στενά ως οικονομική κρίση. Φυσικά
Είχαμε φοβερές παθογένειες. Φυσικά είμαστε οι πρώτα θύματα, αλλά είμαστε τα θύματα με δική μας ευθύνη αλλά και με μια παγκόσμια κρίση. Γι' αυτό λοιπόν τώρα ξεκινά από τον ευρύτερο πλαίσιο για να έρθω στην Ελλάδα, στον τόπο μας. Αυτό. Ναι. Όμως υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό εδώ αυτού του τόπου που νομίζω ότι έχει να κάνει και με τις απανωτές κρίσεις που ζούμε, ότι η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να αφομοιώσει με έναν τρόπο δημιουργικό, ας πούμε, τη δυτική νεωτερικότητα, ενώ ταυτόχρονα το συλλογικό ήθος, την παράδοση κτλ. Τα απεμπόλυσε. Έτσι δεν είναι και αυτά. Και έτσι δεν μπορεί να συνδεθεί με έναν τρόπο δημιουργικό με το ιστορικό της παρελθόν, ώστε αυτό κάπως να γίνει πηγή αυτογνωσίας, ένα εφαλτήριο δημιουργίας. Έτσι δεν είναι. Είναι ένα θέμα που με απασχολεί πολύ και με απασχολεί από τότε που διάβασα το σπουδαίο βιβλίο του Κώστα Έξελου, το οποίο ήταν ένα άρθρο που είχε γραφτεί στο περιοδικό Esprit το 1954 και μεταφράστηκε από τη Κατερίνα Δασκαλάκη, η οποία είναι εδώ απόψε μαζί μας και είχε βγει στην Εφέλη, το οποίο λέγεται «Η μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας». «Le destin de la classe moderne» είναι το τίτλος, ο πρωτότυπος. Λοιπόν, τελείως συνοπτικά, τελείως σχηματικά, ο Κώστας Εξερδός λέει ότι η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να γίνει νεωτερική ευρωπαϊκή, δεν κατόρθωσε να γίνει, αλλά απεμπόλυσε και αυτό που ήταν, τον εαυτό της, ας πούμε. Και λέει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα αληθινοί ψαράδες, αληθινοί βοσκοί, αλλά αυτό χάνεται, ας πούμε, δεν υπάρχει πια. Αρνείται τον εαυτό της η Ελλάδα, μια Μαριάννη εδώ. Και αυτό μου θυμίζει παλιότερες κουβέντες. Ο Ροίδης είχε πει ότι τα μεν η Ελλάς, τα μεν ευρωπαϊκά ήθη δεν προσετερίστηκε, δεν θυμάμαι ακριβώς τη λέξη που χρησιμοποιεί, δεν οικειοποιήθηκε, τα δε εντόπια ήθη, εγχώρια ήθη, απειρνήθη, ας πούμε. Ναι, μια ερώτηση εκτός όσων σχεδόν συμφωνήσει να πούμε. Αυτό δεν ισχύει σε κάθε τόπο. Δηλαδή δεν βλέπουμε, ας πούμε, και το Γάλλο αγρότη να έχει αλλάξει δραματικά μέσα στις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε από τη δεκαετία του 50, δεν είναι το ίδιο. Τον Ιταλό αγρότη το ίδιο. Όλες οι προνεωτερικές, ας πούμε, μορφές κοινωνικής οργάνωσης έχουν εκλείψει με όλα αυτά τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις που διαπιστώνεις. Είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό? Έχεις πολύ δίκιο για το τελευταίο αιώνα ή το ίμιση του αιώνα, το 1950. Η αγροτική τάξη εξαφανίζεται στην Γαλλία. Αυτό όμως δεν υπήρχε. Υπήρχε μια μεγάλη παράδοση στη Γαλλία και το εθνικό κράτος, στις μεγάλες χώρες που κτίστηκε το εθνικό κράτος, σκέφτονται τρεις χώρες συνήθεια. Τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αγγλία, αυτές οι χώρες. Είναι αποτέλεσμα μιας παράδοσης πολλών αιών. Περάσαμε από τη φεουδαρχία στη μοναρχία. Η μοναρχία ενοποίησε τη γλώσσα, ενοποίησε, έφτιαξε ένα κράτος. Επομένως και αγράμματοι να υπήρχαν και υπήρχαν πάρα πολλοί και αναλφάβητοι κτλ. Όλοι μετήχαν σε μια κοινή κουλτούρα και μάλιστα η ανώτερη κουλτούρα καταπίεζε τους κατώτερους. Όχι καταπίεζε, είχε περάσει τους κατώτερους, έστω και δεν την ξέρανε, ας πούμε. Δεν μπορούσαν να τα πούμε. Σε εμάς τι έγινε? Αν κάνουμε την κριτική αναγέννηση, στη κριτική αναγέννηση έγινε ένα θαύμα. Αφομοιώθηκε η γλώσσα, η τόπια, ο Κορνάρος, ας πούμε, γράφει τον ερωτό, ασχολούμαι με τον ερωτό από αυτό τον καιρό, γι' αυτό τα λέω. Και γράφει στο κριτικό ιδίωμα. Αυτό είναι μια νεωτερική επιλογή, όπως λέει ο Αλέξης ο Πολίτης. Μια νεωτερική επιλογή. Αλλά είναι νεωτερική γιατί είναι αναγεννησιακή επιλογή. Εμείς δεν γνωρίσαμε αναγέννηση από πρώτο χέρι. Ήταν μια κριτική, μια τοπική αναγέννηση, κριτοβενετική. Σκέψου τώρα το 19ο αιώνα, όταν γίνεται η Επανάσταση, και εγώ μιλάω το θαύμα και η τραγωδία του προηγούμενου βιβλίου. Όταν γίνεται η Επανάσταση και το 30 γίνεται κράτος, ας πούμε, ελληνικό, σκέψου ένα κράτος που μιλάει μια γλώσσα την οποία ο λαός της δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι ένας διχασμός βαθύτατος. Αυτό δεν υπήρχε. Θυμάμαι στη δεκαετία του 50, και του 50 ήμουν παιδί ακόμα, 60 ήμουν έφηβος, ας πούμε. Πηγαίνανε να γράψουν μια αίτηση οι γριούλες και έπρεπε να τους γράψει ο γραμματέας, ο καραγκιόζος γραμματικός, ας πούμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτή η νεωτερική επιλογή, να κάνουμε νεωτερικό κράτος, πήγαινε μαζί με μια αρχαϊκή επιλογή να μιλήσουμε καθαρέμουσα. Να ξαναβρούμε την αρχαία γλώσσα. Σχιζοφρένεια. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Κατάλαβες. Αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα σας διαβάσω κάτι γιατί μιλάμε πολύ για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή από τη δεκαετία του 60 τότε υπάρχει να μιλούν οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτιολόγοι για το τι είναι η Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα υπήρχε αυτή η άποψη ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα της περιφέρειας. Έτσι, αυτό το πράγμα. Ήταν η άποψη που κυριαρχούσε στην αριστερά.
Επίσης, ο Νικηφόρος Διαμαντούρος ανέπτυξε μια άλλη άποψη, ότι στην Ελλάδα το κράτος και η κοινωνία δεν μπορούσαν να συνευρεθούν γόνιμα δημιουργικά. Μιλούσε για στήρα σύζευξη κράτους και κοινωνίας. Αλλά τόνιζε πιο πολύ αυτό γιατί ήθελε τον εξυγχρονισμό. Δεν τόνιζε αρκετά ότι το κράτος απομυζούσε και κάποιους χυμούς της κοινωνίας αυτό. Θεωρούσε ότι η κοινωνία υπονόμευε το κράτος. Και είναι αλήθεια. Αλλά έλειπε το άλλο, ας πούμε, ότι πολιτισμικά, ας πούμε, κάτι έχανε η κοινωνία από αυτό το κράτος, ας πούμε. Μετά θέλουν όλοι να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι και αλληλοτριώνονταν από αυτό το κράτος. Τώρα, πιο πρόσφατα, γιατί η ιστορία προχωράει και αλλάζει και η έρευνα επίσης αλλάζει, ήρθε ο Γιάννης ο Βούλγαρης και μας είπε κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα παραδόξως νεωτερική. Και αυτό έχει μια αλήθεια. Όλες αυτές οι απόψεις έχουν μια αλήθεια, αλλά είναι μερική αλήθεια τους. Δηλαδή, μπορεί να έχει αλήθεια, κάποια αλήθεια η άποψη του Βούλγαρη από γεωπολιτική άποψη. Μπορεί να έχει κάποια αλήθεια, εκεί έχω πιο πολλές επιφυλάξεις, από οικονομική άποψη, γιατί δεν βλέπω την Ελλάδα να μετέχει τις οικονομίες κι ας είναι μέσα στο ευρώ κτλ. Συνεχίζουν οι ίδιες παθογένειες. Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω τη δικιά μου άποψη. Νεωτερική ή σύγχρονη Ελλάδα. Γιατί όχι. Αλλά μόνο με την έννοια ότι νεωτερικός, δηλαδή εκδυτικισμένος, υποχρεώθηκε να γίνει ολόκληρος ο σημερινός κόσμος. Τα εθνικά κράτη του οποίου δεν θα μπορούσαν να σταθούν ούτε στιγμή στη σκηνή της ιστορίας, αν δεν έμπαιναν εξ αρχής στο βαθμιαία παγκοσμιοποιούμενο γεωπολιτικό και οικονομικό παιχνίδι. Υπάρχουν ασφαλώς σημαντικές διαφορές. Ότι για μας τούτη η περιπέτεια ξεκίνησε νωρίτερα από ότι για τους περισσότερους. Και προπαντός ότι η Ελλάδα ήταν η Ελλάδα. Με το διαρκές της άνοιγμα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και με τα διφορούμενα ωφέλη της εξασφάλιζαν τόσο το μυθικό της όνομα όσο και η αναπόφευκτη πρόσδεσή της στην ευρωπαϊκή και δυτική ιστορία του 19ου αιώνα και του 20ου. Ωφέλη γεωπολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά, αχώριστα από βαριές ζημιές που τις πληρώνουμε ως σήμερα. Με όλα τούτα δεν αλλάζει το γεγονός πως τα μοντέρνα και τα μεταμοντέρνα πρότυπα έχουν πολλιάσει πια την ανθρώπινη ψυχή σε κάθε γειτονιά του κόσμου. Όμως η νεωτερικότητα που οικοδομήθηκε στη Δύση από τον 17ο αιώνα ως τον 20ο αιώνα και που, ποιος ξέρει, ίσως τις μέρες μας τελειώνει, είναι όλος διόλου άλλο πράγμα. Ο όριμος καρπός ενδογενών ζυμώσεων και μετασχηματισμών που συντελέστηκαν αποκλειστικά με ποικίλους τρόπους σε ορισμένες κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης προτού μεταφερθούν με νέα μορφή στη Βόρεια Αμερική. Ενώ εμείς οι Νεοέλληνες, όπως και όλοι οι λαοί της χτεσινής περιφέρειας, δεν ζήσαμε ποτέ από πρώτο χέρι μήτε την αναγέννηση, μήτε τη μεταρρύθμιση, μήτε τον διαφωτισμό, μήτε τις επιστημονικές ανακαλύψεις τριών αιώνων, μήτε τη βιομηχανική επανάσταση που έμεναν να μεταμορφώσουν την οικουμένη. Να γιατί η σημερινή Ελλάδα μας φαίνεται άλλοτε μετρίως η ρηχά νεωτερική, άλλοτε βαθύτερα αρχαϊκή και άλλοτε μηδενιστικά μεταμοντέρνα και θυμάμαι τον Παναγιώτη Κονδύλη, αφού κατάφερε να παρακάμψει την αμήλικτη δοκιμασία της νεωτερικότητας. Ενίοτε και όλα αυτά συγχρόνως. Όταν μιλάω για την αμήλικτη δοκιμασία, εννοώ την βιομηχανική επανάσταση που μετέφεραν μάζες ανθρώπων. Στην Ελλάδα η αστιφιλία ήρθε αργά και κατά κύματα. Εκεί φύγαν όλοι οι αγρότες και πήγαν μέσα στα εργοστάσια του απάνω και δουλεύαν τα παιδιά 15 ώρες την ημέρα. Οι εκτιμήσεις και αναλογίες, αν είναι ρηχά τούτο εκείνο, πηγαίνουν ανάλογα με τον παρατηρητή και τη γωνία της παρατήρησης. Αλλά πότε θα προσπεράσουμε τις ετικέτες, τις ταμπέλες, για να ερευνήσουμε όλα τα παράδοξα που κρύβονται στα ενδότερα αυτής της χώρας? Γιατί για μένα η Ελλάδα πραγματικά, όχι μόνο για μένα, όσο το ψάχνω, τόσο καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Και η δική μου ματιά έχει αλλάξει. Όταν διαπιστώνω, όπως είπα πιο πριν, ότι ο σημερινός κόσμος, η σημερινή ανθρωπότητα, πάει να γίνει μια παγκόσμια επαρχία χωρίς πρωτεύουσα, όπου ο καθένας μας είναι δυνάμει εξόριστος, δεν αισθάνομαι πια ότι είμαι επαρχιώτης. Εγώ, όλοι είμαστε επαρχιώτες. Και αισθάνομαι ότι η Ελλάδα, αυτή η Ελλάδα εδώ που ζούμε, με όλες τις παθογένειες, με όλα τις τα πάθη, με όλα τις τα δεινά και τα καλά και όλα αυτά, είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι, ένα πολύ ζωντανό μέρος αυτής της παγκόσμιας επαρχίας που έχει κάτι να προσφέρει στον κόσμο. Και αυτό δεν το λέω με καθόλου εθνικιστικό πνεύμα, ίσα-ίσα το αντίθετο, το λέω ακριβώς ότι νομίζω ότι κάθε άνθρωπος σε ένα μικρό τόπο μπορεί να δώσει κάτι στον άλλο κόσμο. Στους
στην περιφέρεια ακριβώς, στους λαούς της πρώτης περιφέρειας. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ ζωντάνια στον κόσμο μας σήμερα. Και αυτή η ζωντάνια χάνει πάρα πολύ. Και γι' αυτό θυμάμαι μια φράση που έχει πει ένας πολύ σημαντικός Πορτογάλος συγγραφέας και δοκιμιογράφος, Μιγκέλ Τόργκα, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, που λέει «Το οικουμενικό είναι το τοπικό είναι το οικουμενικό χωρίς τύχη. Αν βγάλουμε τα τύχη, μέσα στο τοπικό μπορούμε να βρούμε το οικουμενικό». Αυτή η φράση με έχει σημαδέψει. Έτσι είναι, όπως μέσα στο ατομικό μπορούμε να δούμε το καθολικό. Ακριβώς. Είπες ότι η Ελλάδα έχει πολύ ζωντανά στοιχεία, ότι μπορεί κάτι να προσφέρει και τον ελληνικό τρόπο, σαν ένα τρόπο πρόσληψης του κόσμου, το συνδέεις με τη γλώσσα. Πρώτα μιλούσαμε για την παράδοση λίγο. Ωραία, να πούμε για την παράδοση. Και, ναι. Μου είχες ρωτήσει τι σημαίνει για μένα λαϊκή παράδοση. Ναι. Νομίζω... Ναι. Τα θυμάσαι. Θα τα πω εγώ. Μου είχες ρωτήσει πώς βλέπω την παράδοση σήμερα. Και σου απαντώ ότι δεν νομίζω ότι η λαϊκή παράδοση, δηλαδή ουσιαστικά η προφορική παράδοση, αυτό είναι η λαϊκή παράδοση. Ο πυρήνας της λαϊκής παράδοσης. Λαϊκά είναι πολλά πράγματα, αλλά η προφορική παράδοση μπορεί να γεννήσει σήμερα μια γνήσια ομαδική δημιουργία, όπως ήταν το Δημοτικό Τραγούδι, όπως ήταν ο Καραγκιόζης, ας πούμε, το Ρεμπέτικο, ακόμα και το Ρεμπέτικο. Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι αυτή η παράδοση εξακολουθεί να τρέφει και την τέχνη και τον στοχασμό, κάτι περισσότερο, εξακολουθεί να συγκινεί πολλούς νέους σήμερα. Το Δημοτικό Τραγούδι, ο χορός, τα ξέρουμε αυτά, τα ζούμε. Η χειροτεχνία. Η αγάπη, ε? Η χειροτεχνία. Η χειροτεχνία, να, μπράβο. Όλα αυτά, ότι μένει μαγιά, για να θυμίσω το μαγιά. Αυτή η μαγιά μας κάνει το ζωντανό κομμάτι που λέει, μας δίνει αυτή τη ζωντάνια που βλέπω στην Ελλάδα. Και θα πούμε τώρα για τη γλώσσα που άρχισες και με ρωτούσες και θα δεις πώς συμπληρώνεται αυτό το πράγμα. Εξάλλου η μελέτη αυτή τη παράδοση, πια η θεωρητική μελέτη, έχει και αυτή να μας μάθει πολλά ακόμα. Προσωπικά η έρευνα του ελληνικού Καραγκιόζη μου έκανε πάρα πολλά πράγματα. Τι μου έμαθε ακριβώς, αυτή τη σχέση τοπικού και οικουμενικού. Ο Καραγκιόζης έρχεται από την Τουρκία. Δεν είναι μόνο τουρκική παράδοση, είναι πολυεθνική παράδοση του γέλιου. Όταν διάβασα το βιβλίο του Μπαχτίν, το φοβερό αυτό βιβλίο, που δείχνει μιλά για το Ραμπλέ και δείχνει πώς ο Ραμπλέ τώρα στο 15ο αιώνα, 16ο αιώνα, στη Γαλλία τρέφεται από όλη τη λαϊκή παράδοση, τις βομολογίες, όλα αυτά τα πράγματα και δείχνει την καρναβαλική γλώσσα. Όταν το διάβασα αυτό το βιβλίο, είχα αρχίσει να μελετάω τον Καραγκιόζη. Έμεινα, λέω αυτά τα πράγματα. Εδώ με πάνε στον Καραγκιόζη. Τελείως με πάνε αυτά. Είναι όλα οι βομολογίες. Ο παλιός Καραγκιόζης, όπως ήταν. Τα χοντρά καλαμπούρια, οι ανοησίες που έχουν ουσία, όπως λέει ο Καραγκιόζης. Ανοησίες με ουσία. Όλα αυτά κατάλαβα ξαφνικά απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, λέω μια πολυεθνική παράδοση έρχεται εδώ και γίνεται τοπική, τοπικότατη, ας πούμε. Και δεν έχει καμία σχέση με το τουρκικό. Άμα κοιτάξει το τουρκικό, δεν έχει πια. Ενώ πατάει στα χνάρια του τουρκικού, όλα τα πρότυπα είναι στην Τουρκία. Δεν έχει καμία σχέση, είναι υπερβολικό πλέον. Έχει πολλή σχέση, αλλά αλλάζει τελείως το πνεύμα του, η ουσία του αλλάζει τελείως. Αρκεί να δούμε τις φιγούρες πρώτα-πρώτα. Είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή, το τουρκικό που αλλιώς είναι καλοκυμένος και το μαθεί στον ελληνικό είναι αλλιώς. Κουρελής, ξυπόλυτος, καμπούρης, όλα αυτά. Ενώ έχει κρατάει στοιχεία. Πολλά πρόσωπα έχουν περάσει αυτή την Τουρκία. Αλλά έχει, πώς το λένε, φορτιστεί με τις ελληνικές νοοτροπίες, συμπεριφορές, χειρονομίες, αξίες, όλα αυτά τα πράγματα. Και στα ηρωικά έργα το βλέπουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ ελληνικά και είναι και καρναβαλικά συγχρόνως. Όταν ο Καραγκιόζης τρώει τον περίδρομο, ας πούμε, ενώ οι άλλοι σκοτώνονται. Και ο Σπεθάρης έλεγε ότι αυτά τα έργα ήταν ιερά και αν έλεγες κανένα στραβό καλαμπούρι, σε αποδοκίμαζε το κοινό. Δεν τους αποδοκιμάζει. Γιατί νιώθει μια αισιοδοξία ο Καραγκιόζης, ενώ φαίνεται κοινικός, τρώγοντας, δείχνει ότι είναι το αθάνατο σώμα του λαού, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή η πολυεθνική παράδοση έχει πολλιά στην Ελλάδα και είναι εξαιρετικά τοπικό. Να ο Τόργκα που έλεγα πριν. Το τοπικό είναι αυτό. Αυτό μου μεταφέρει ο Καραγκιόζης. Αυτό είναι η θεωρητική μελέτη τώρα. Η θεωρητική μελέτη επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά μολονότι είσαι τόσο απεσιόδοξος και λες ότι υπάρχει και αυτός ο κοινωνικός βίος, η λαϊκή παράδοση δεν υφίσταται και δεν υπάρχει αυτή η χημή, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσουν κάτι καινούριο λαϊκό κτλ. Ωστόσο, βρίσκεις ένα συλλογικό ήθος, ναι.
ελληνικός, διάβασα εκδηλώσεις του κοινού μας βίου και τώρα το διάβαζα τώρα το βιβλίο την περίοδο του Πάσχα, είδα κάποιες σελίδες. Κοίταξε, αυτό είναι το προηγούμενο βιβλίο που έζησα το lockdown, το πρώτο lockdown, το 2020. Είναι στο βιβλίο «Το θάμε και η τραγωδία» που πραγματικά έγραφε, διάβαζα προημερών στην Καθημερινή, έγραψε ένα άρθρο ο Νικήτας Σινιώσολου και έλεγε πόσο θλιβερό ήταν το Πάσχα του 20. Απίστευτα θλιβερό. Λοιπόν, εγώ ένιωσα κάτι αλλιώτικο εκείνη τη στιγμή. Είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, πήγαινα στην πλατεία Βαρνάβα, όλος ο κόσμος ήταν φοβισμένος. Και... αυτό ήταν το πρώτο lockdown, το δεύτερο δεν ήταν έτσι καθόλου. Πέρσι ήταν πολύ άγρια τα πράγματα. Εκεί ένιωσα μια εφορία ξαφνικά. Πηγαίνουν ταπεινά οι άνθρωποι, παίρνουν το κρέας τους, το αρνάκι για να φτιάξουν τη μακυρίτσα. Κάνανε ουρά, φοβισμένοι μεν, αλλά μια προσδοκία. Και μετά πήγαινα στο σπίτι και διάβαζα το Ευαγγέλιο, διάβαζα αυτό, έβλεπα και κάθισα τη νύχτα της Ανάστασης και βλέπω τον Ιερώνυμο. Ήταν μια πολύ θλιβερή στιγμή. Και μετά ξαφνικά ακούω τα μπαλκόνια να φωνάζουν όλοι, να λάβουν τα κεριά τους. Κάποιος βρήκε το Άγιο Φως. Ένας ήρθε και μας έδωσε αυγά. Ένας άλλος μου είχε στείλει το πρωί αυγά από την Κρήτη. Ο φίλος μου ο Σχυλιανός, ο Βοσκός μου είχε πέψει, όπως έλεγε, ένα αρνί από τη Σκύρο. Και ένιωσα μια εφορία μέσα στο lockdown. Αυτό το πράγμα και αυτό έλεγα πώς είναι ζωντανό αυτό το πράγμα. Γιατί καμιά φορά πάω στα χωριά και βλέπω το σνομπισμό, ντύνονται οι γυναίκες, οι άντρες, ας πούμε, τα καλά τους κτλ. Και εκεί μέσα στην Αθήνα, την άγρια Αθήνα, υπήρξε μια συντροφικότητα. Λοιπόν, λέω, υπάρχει κάτι αυτό το πράγμα. Είναι σαν τους βομβαρδισμούς του Λονδίνου. Ναι, ναι. Και είναι και σε άλλες χώρες βέβαια αυτό. Λέω, δεν είμαστε εθνικιστές, έτσι. Προς Θεού. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη πληγή είναι ο εθνικισμός σήμερα. Έχεις γράψει παλιότερα ότι η συντακτική φωνή γίνεται προσωπική. Διαβάζω την ωραία διατύπωση. Επειδή στο βάθος της ατυχεί η συλλογική φωνή της γλώσσας. Μπορείς να μιλήσουμε λίγο, είναι πολύ ωραία σύλληψη αυτή. Να το πω αυτό μετά. Θέλω να πω πρώτα για τη γλώσσα γενικότερα. Ναι. Και θα πω μετά αυτό. Λοιπόν. Πώς έχω ανακαλύψει τη γλώσσα πρώτα-πρώτα, πριν φτάσω στο προσωπικό ήχος, ας πούμε. Όταν παραμερίσουμε τις ιδεολειψίες μας περί ούσιου λαού που συσκοτίζουν εδώ και δύο αιώνες το πρόβλημα της νεότερης Ελλάδας, αυτό το πρόβλημα, αυτό που λέω ξελώς, από την άκρως εθνοκεντρική προγονοπληξία, να γυρίσουμε στους προγόνους μας. Οι εθνοκεντρικές προγονοπληξίες μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Οι κοσμοπολίτικες φαντασιώσεις συγκαλύπτουν ένα βαθύτερο του εκορτισμού, ένα κόμπλεξ, ένα σύμπλεγμα κατωτερότητες. Πότε έχουμε συμπλέγματα ανωτερότητες, πότε έχουμε συμπλέγματα κατωτερότητες. Τι απομένει για να δικαιώσει την ύπαρξή μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, αναρωτιέμαι πάντα. Και λέω, αυτό που απομένει είναι ο τρόπος που συνομιλούμε, που σχετιζόμαστε, γιορτάζουμε, γλεντάμε, αγαπιόμαστε ή μισούμαστε ή και διχαζόμαστε εμείς νεοέλληνες. Αυτός ο τρόπος φανερώνει κάποιο συλλογικό ήθος, όσο και αν που δεν μπορεί να οριστεί, δεν μπορεί να του κάνουμε ένα ορισμό, να πούμε τι είναι αυτό το συλλογικό ήθος, ωστόσο νιώθεται. Και θα έλεγα ότι αυτό το συλλογικό ήθος φανερώνεται διάφανα στη γλώσσα. Αυτό, στη γλώσσα. Είναι ένας τρόπος πρόσληψης του άλλου ανθρώπου, της ζωής, του κόσμου, που φωλιάζει βαθιά μέσα μας, μέσα σε πάμπολες ελληνικές λέξεις, οι οποίες μένουν ολοζώντανες από τα πιο αρχαία χρόνια έως σήμερα, διατηρώντας συχνά την παλιά του σημασία και αποκτώντας συνεχώς νέες σημασίες και αντίθετες σημασίες από τις αρχές. Αν κοιτάξεις ένα αρχαίο λεξικό, βλέπεις ότι η γλώσσα κινείται συνεχώς. Έχει πάρα πολλές σημασίες. Στην αρχαία εποχή ήδη. Από την αρχαία ελληνική, την ελληνιστική κτλ. Αλλά και από την αρχαϊκή εποχή ως την κλασική και από την κλασική ως την ελληνιστική. Σε όλα τα πρόσφατα βιβλία μου, λοιπόν, μπορεί να βρει κανείς ένα δοκίμιο, ένα λανθάνον δοκίμιο. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει παντού διάχυτο, ας πούμε, διατρέχει τα βιβλία του ήθους της γλώσσας. Που δεν είναι μόνο γλωσσικό, όπως μόλις το είπα, ας πούμε. Δεν είναι μόνο γλωσσικό. Στη γλώσσα φανερώνεται πιο πολύ. Είναι ανθρώπινο, ήδη ανθρώπινο, μάλλον. Σας διαβάζω ένα στοχασμό από το κεφάλαιο Ελλάδα. Σε τι να απονώσω, μ' ακούτε. Την αγαλίαση που με πλημμυρίζει όταν αφουγκράζομαι τα σήματα που μου στέλνουν από τα πέρατα του χρόνου οι ελληνικές λέξεις τη στιγμή που ξανανθίζουν όλα καινούργια στα χείλη ή στη γραφή μου. Όχι τόσο στη θαυμαστή τρισχιλιόχρονη ζωντάνια της. Αυτή είναι ωραίο πράγμα, το βαθύτατο παρελθόν. Αλλά προπάντων
σε ό,τι μου μαθαίνουν για μένα, για τη χώρα μου και για τη μοίρα του σημερινού ανθρώπου, για όλα όσα απολύτως ζωτικά λιγοστεύουν στο σημερινό μας κόσμο και για τον τρόπο να ανιχνεύσουμε το σπέρμα τους στο παρόν και στο μέλλον. Και εδώ θέλω να δώσω λίγα παραδείγματα, να το κάνω πιο λιανό αυτό. Λέμε οικονομία, ας πούμε. Ακούμε κάτι όλοι στο νέο Έλληνας. Είτε το νιώθει είτε το νιώθει, αλλά το ακούει. Οίκος και νόμος. Είναι ο νόμος του οίκου οικονομίας. Από τον Αριστοτέλη μιλάμε για την οικονομία της επιβίωσης, της οικονομίας του συμπιστώτου, ξέρω πώς το λένε. Η οικονομία, η αυτάρκεια της οικονομίας, του οίκου. Αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα μας δείχνει κάτι για το μέλλον. Τι μας δείχνει? Ότι θα έπρεπε να βρούμε ένα νόμο για τον οίκο μας όταν ο οίκος μας, σπίτι μας έχει γίνει οικουμένη. Και σήμερα κυριαρχεί η ανομία. Γι' αυτό λέω, αυτή η αρχαία λέξη μας λέει κάτι. Την ακούμε. Διότι η οικονομία έχει σχέση. Πώς την ακούει? Εγώ την ακούω. Και πολλοί την ακούνε. Δεν ξέρω, νομίζω την ακούμε. Γιατί έχει σχέση με τον οίκο. Ο οίκος είναι το σπίτι μας. Στον οίκο ακούμε την οικειότητα. Στην δεν μπορώ. Στην οικουμένη ακούμε την πατρίδα, η γης οικουμένη. Είναι η πατρίδα που κατοικείται. Όταν ο κόσμος ερυπώνεται σήμερα, δεν θα υπάρχει οικουμένη πια. Δεν θα υπάρχει γη που κατοικείται. Γι' αυτό λέω ότι αυτές οι λέξεις μας μιλάνε για το μέλλον, ας πούμε. Η γη που κατοικείται πάει να πει ο κόσμος. Και πώς τα χρειαζόμαστε αυτά να ξαναβρούμε κάτι τέτοιο στην παγκόσμια επαρχία μας που απειλείται από την οικολογική και την κλιματική αλλαγή. Δεν θα υπάρξει τόπος. Συλλογιστείτε ότι αυτές οι λέξεις όλες δηλώνουν πρώτα το σπίτι, την οικειότητα, τη συντροφικότητα, τη φιλία, τη φιλοξενία. Συνηθίστε τις λέξεις φιλοξενία, φιλοτιμία, φιλεύω, φιλοδόρημα, η οποία είναι νεοελληνική λέξη. Φίλος και δώρο. Έτσι. Οι Γάλλοι λένε πουρμπουάρ, υπάρχει ένας στοχασμός. Εμείς λέμε φιλοδόρημα. Οι Εγγλέζοι λένε tip. Το πουρμπουάρ έχει γίνει παγκόσμιο, έτσι. Βλάχιστον εμείς το λέμε στην Ελλάδα. Έχουμε ξεχάσει το φιλοδόρημα. Έχουμε ξεχάσει το φιλεύω, λέμε κερνάω. Σκεφτείτε τη λέξη αγορά. Και σκεφτείτε σε αντιπαράθεση τη λέξη αγορές, πώς με πάει σήμερα. Τι σημαίνει αγορά? Αγορά σημαίνει αγοράζω. Στο Θουκυδίδη σημαίνει πάω στην αγορά για να μιλήσω μαζί με τους άλλους. Η αγορά είναι ο τόπος όπου ανταλλάσσουμε όχι μόνο τα εμπορεύματά μας, αλλά πρώτα τις λέξεις μας. Σκεφτείτε, το εμπόριο είναι εμπόρο. Είναι ένα ταξίδι το εμπόριο. Όλα αυτά τα πράγματα τα ακούω. Και από τη στιγμή που άρχισε και. Τώρα θα έρθω σε αυτό που με ρώτησες πριν. Πώς η συλλογική γλώσσα γίνεται προσωπική. Ένα άλλο παράδειγμα είναι πώς η γλώσσα συμφιλίωσε δύο αντίθετους πολιτισμούς, τον ελληνικό και τον χριστιανικό, με λέξεις που άλλαξαν νόημα κρατώντας κάτι από το παλιό. Εκκλησία. Εκκλησία του Δήμου. Ήταν μια σύναξη. Εκκλησία στο Ορθόδοξο ήθος είναι πάλι μια σύναξη πιστών. Και έχει κάτι από την αγορά επίσης η Εκκλησία. Το ξέρουμε. Στην Ελληνοορθόδοξη λατρεία δεν έχει καμιά σχέση με την καθολική, με την προτεσταντική. Οι άνθρωποι μαζεύονται και κουβεντιάζουν στην Εκκλησία. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Εκκλησία, Ευαγγέλιο, Ανάσταση, Προσδοκία, Παρουσία, όλες αυτές οι λέξεις πήραν νέες σημασίες. Σκεφτείτε πόσο πλούτησε η λέξη αγάπη στον χριστιανισμό. Αυτά. Και επίσης σκεφτείτε πόσες λέξεις έχουν παραχθεί από την αρχαία ελληνική γλώσσα στους ξένους τόπους. Γιατί η γλώσσα πολλιάζει. Χωρίς όμως αυτό. Δηλαδή η οικολογία δεν υπήρχε, αλλά δεν είχαν ανάγκη. Η οικονομία κάλυπτε αυτή την ανάγκη της οικολογίας. Ουτοπία. Έτσι είναι καλό. Δεν. Και αυτοί δεν τη χρειαζόντουσαν, γιατί δεν είχαν. Δεν είχαν την έννοια. Δεν είχαν την έννοια της πρόοδου. Πιστεύαν ότι. Στον αρχαιότητα πιστεύαν πιο πολύ ότι ο χρυσός αιώνας, ο χρυσός αιώνας ήταν στο παρελθόν. Δεν ήταν στο μέλλον, ας πούμε. Δεν ήταν προοδευτικοί αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύαν στην αρμονία, την τάξη του κόσμου. Δύσκολα πήγε η έννοια της πρόοδου. Και γι' αυτό και οι Έλληνες δεν είχαν μεγάλη τεχνική. Είχαν τεχνικά έργα, αλλά δεν είχαν όπως οι Ρωμαίοι, ας πούμε. Καμία σχέση με τους Ρωμαίους. Πολύ καλά αυτό και ο Καμί. Οι Ρωμαίοι φτιάχνανε δρόμους, νόμους. Και έργα. Οι Έλληνες, φιλοσοφία, λογοτεχνία, ποιήση, τέτοια ήταν οι Έλληνες, ας πούμε. Σκεφτείτε τη λέξη νοσταλγία. Η Ελβετή λέει τι φτιάξαν. Αντιδάνειο. Ναι. Είναι αντιδάνειο. Ναι. Αντιδάνειο. Νόστος και άλογος, έτσι.
αλλά δείχνει πόσο η λέξη, η ελληνική γλώσσα είναι παραγωγική, βολιάζει και δημιουργεί. Και σήμερα στη φιλοσοφία, συνεχώς τα δείτε στη φιλοσοφία μας. Εγώ πάνω σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά, τώρα που έχουν τόσο πολύ υποχωρήσει οι αρχαίες ελληνικές σπουδές. Έχουν καταργηθεί, δεν θυμάμαι σε ποιο πανεπιστήμιο είναι, στο Yale ή στο Princeton. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Α, δεν είναι αυτό αλήθεια. Είναι... Για πες το. Αυτό έχουν, είναι fake news. Όχι, fake δεν είναι, αλλά τέλος πάντων είναι μια πρόβλεψη πώς θα εισάγονται. Δεν είναι προαπαιτούμενο να εισαχθεί στις αρχές ελληνικής. Και μετά το πήραμε εμείς και πήραμε όμως συνήθως κάτι. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει είναι σίγουρο. Δεν πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, Κατερίνα, είναι σίγουρο ότι οι ελληνικές σπουδές, οι αρχαίες σπουδές έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ παγκοσμίως. Και ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι οι νεοελληνικές σπουδές εξαφανίζονται. Κλείνουν πανεπιστήμια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά. Γιατί δεν τα, η ελληνική πολιτεία δεν φροντίζει τις έδρες. Γι' αυτό κλείνουν. Ναι. Ενώ νεοελληνιστές υπάρχουν πολλοί και ξέρετε τι γίνεται. Οι έδρες είναι χρηματοδοτούμενες από τις τοπικές κοινότητες των Ελλήνων ή άλλων ενδιαφερομένων. Από την ομογένεια. Από την ομογένεια. Ομογένεια από κάποιον. Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι γενικότερο από αυτό. Ναι. Δεν θέλω να μπω μέσα στο. Στη διαδικασία γιατί και το πώς και τα λοιπά. Θέλω να πω στο αυτό. Σκέφτομαι ότι ένα επιχείρημα πολύ σημαντικό για τις νεοελληνικές σπουδές θα ήταν ότι οι ξένοι φιλόλογοι και ιδιαίτερα οι ξένοι σπουδαστές των παλιών φιλόλογων, γιατί αυτοί είναι τα φρέσκα μυαλά, τα νέα παιδιά, ας πούμε, αν ερχόντουσαν σε επαφή με την νέα ελληνική γλώσσα, θα νιώθαν πιο πολύ τη ζωντάνια της ελληνικής γλώσσας, όχι της νέας ελληνικής. Αυτά πράγματα που λέω τώρα. Δηλαδή, η γλώσσα αυτή έχει μια δροσιά και μια ζωντάνια, η ζωντανή γλώσσα, που σε πάει να καταλάβεις πιο κατά τα αρχαία, γιατί τα αρχαία τα μαθαίνεις ως γλώσσα της φιλολογίας ή της φιλοσοφίας. Ενώ είναι γλώσσα της ζωής. Και αυτό θα το καταλάβεις αν ήξερες. Πολλοί άνθρωποι που ξέρουν αρχαία, ο Βιντάλ Νακέ, που ήταν ο σημαντικός ιστορικός και φιλόλογος, ήξερε νέα ελληνικά. Στο λεξικό του Σοντρέν, που είναι ετυμολογικό λεξικό, λέει, σου λέει αυτή η λέξη υπάρχει στα νεοελληνικά συνέχεια, ήξερε. Αυτό το πράγμα χρειάζεται. Και θα χρειαζόταν πάρα πολύ και θα ήταν ένα τρομερό επιχείρημα υπέρ των νεοελληνικών σπουδών για να δούμε τη συνέχεια. Γιατί εκεί θα είναι τη συνέχεια. Δεν φαίνεται, ας πούμε, στις μυθολογίες που κάνουμε, στα παραμύθια που φτιάχνουμε. Φαίνεται εκεί, στις λέξεις. Εγώ από τότε που διάβασα, και τώρα θα έρθω στο προσωπικό που μου ερώτησες πριν. Κάπου το λέω. Εδώ θα διαβάσω δύο κομματάκια να σου δείξω πώς με ρώτησες και πες τον πώς είναι το ερώτημα. Να μιλήσουμε λίγο για την εξής διατύπωσή σου, σύλληψη, πώς να την πω. Η συγγραφική φωνή γίνεται προσωπική επειδή στο βάθος της αντιχεί η συλλογική φωνή της γλώσσας. Ναι. Ακριβώς. Κοίταξε, τη γλώσσα τη σπουδάζουμε. Όταν γύρισα από τη Γαλλία έγραφα ακόμα γαλλικά. Άρχισα να γράφω ελληνικά. Όταν έγραψα το Σάρνιθ ιστόρημα, τη δουλειά. Ήδη με τις μελέτες και τα δοκίμια είχα δουλέψει, είχα σπουδάσει την ελληνική γλώσσα. Γιατί στο σχολείο πάλι αυτός ο διχασμός. Μας υποχρέωνε να γράφουμε μισό καθαρά έβουσα, λίγο δημοτική στην εποχή τη δικιά μου, ας πούμε. Και έγραφα ποίηματα από τα 15 μου χρόνια. Αλλά δεν μπορούσα να τα. Δεν μου βγαίνανε αυτά. Δεν έβγαινε αυτό που ήθελα να πω. Και στη Γαλλία ξεκίναγα γαλλικά, γιατί η κοπέλα μου έγραφα γαλλικά. Και εκεί δεν. Μιλάω καλά γαλλικά, δεν μπορούσα να εκφραστώ σε αυτή τη γλώσσα. Όταν γυρίζω στην Ελλάδα, αρχίζω πολύ υπομονετικά, σαν το μυρμήγκι να φτιάχνω λίγο να δουλεύω τη γλώσσα. Λίγο δουλεύω. Όταν φτιάχνω το Σάμι τη Στόρμα, μιλάω για ένα νέο παιδί, ας πούμε. Φυσικά, εκεί βλέπουμε και ένα μάθημα λογοτεχνία, ας πούμε. Όταν μιλάω και εκεί, το λέμε ότι στην αυτοβιογραφικό είδος, ας πούμε, συγγραφέας, αφηγητής και ήρωας είναι το ίδιο πρόσωπο. Δεν είναι το ίδιο. Ο ήρωας είναι άλλο. Το παιδί, ακριβώς όπως είπα προηγουμένως, δεν είμαι πια εγώ το παιδί, ούτε είμαι ο μελλοντικός νεκρός, ούτε ο γέροντας που μετά να έγραφα αυτό το βιβλίο, είναι μεσόκοπος, ας πούμε. Τη γλώσσα την έχω δουλέψει πια. Και δίνω τη γλώσσα μου για να περιγράψω τα συναισθήματα του νεαρού ήρωα, του νεαρού εφήβου. Κάπου στο Σάνιθ ιστόρημα μιλάω για τους γονείς και τους προγόνους. Και νιώθω ότι αυτό με πάει σε ένα πολύ πολύ βαθύ πυρήνα της ύπαρξης, της ανθρώπινης ύπαρξης, ότι με πάει στους πρώτους ανθρώπους. Αυτοί που κάνανε τον Αδάμ και την Εύα, που κάνανε τους άλλους και κάνανε τους άλλους.
Και λέω, μα πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι οι προγονοί μου ή ένας είναι. Και αναρωτιέμαι και λέω, είναι ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, είναι ο πυρήνας της ζωής σας. Και τότε γράφω αυτή τη λέξη, γιατί ανακαλώ τα παιδικά χρόνια του πατέρα μου και σκέφτομαι ότι σε αυτή τη ζωή που έζησε εκείνος, εγώ δεν την έχω ζήσει, αλλά είναι σαν να την έχω ζήσει. Ανεβαίνω στη σκάλα που ανέβαινε εκείνος, στα Χανιά, στο λιμάνι των Χανίων, ότι πήγαινε παιδάκι και έπαιρνε ψάρια και ότι είχε ένα παλιό σπίτι στο Καστέλι και ανέβαινε τη σκάλα. Και όλα αυτά τα δηλαδή. Και αυτά είναι ένας κόσμος, λέω, και βγαίνει η λέξη κόσμος. Και λέω, ξαναγυρίζω στον κόσμο. Και γράφω αυτή τη φράση. Στο τέλος ξαναγυρίζω στον κόσμο. Όχι στο χάος, όπου καμιά φορά αισθάνομαι ότι παλινδρομεί ο κόσμος μας. Αλλά σε αυτή την ταπεινή, στοιχειώδη τάξη που μας επιτρέπει να λέμε κόσμος. Σε αυτό το ελάχιστο διάστημα που αρχίζει μια στιγμή να σχεδιάζει έναν κόσμο. Μια αυλή δίπλα σε ένα σπιτάκι, λίγα στενά γύρω από ένα λιμάνι, η φωτεινή λουρίδα που ξετυλίγει το φως κάποιου λαδολίχναρου πάνω σε μια σκάλα. Αυτή τη φράση. Λοιπόν, εκεί κατάλαβα τι σήμαινε ο κόσμος για τους αρχαίους. Έγραψα κόσμος αυθόρμητα. Μετά αμέσως αυθόρμητα μου ήρθε η λέξη χάος. Σε αντιδιαστολή, σε αντίθεση. Ο κόσμος και το χάος. Την κοσμογονία, τον εισίωδο. Να τι θα πει κόσμος. Κόσμος θα πει τάξη. Είναι η πρώτη έννοια. Δεν το έχω σκεφτεί πριν. Μου βγήκε αυθόρμητα και μετά τη δούλευα. Από τότε άρχισα και κοιτάζω συστηματικά τα αρχαία λεξικά, γιατί εγώ στα αρχαία τα βαριόμουν στη σχολή. Καλώς ήμουν, τα βαριόμουν. Και κοιτάζω πόσα ελλείμματα είναι σημερινά. Τώρα θα πω ένα δεύτερο παράδειγμα. Πώς γίνεται προσωπική γλώσσα. Εδώ είναι το τέλος του βιβλίου, το ίδιο βιβλίο, του Σάρμι Θιστόρμα. Μιλάω για τη γνωριμία του νεαρού ήρωα. Πια λέω ήρωα, δεν είμαι πια εγώ. Ο νεαρός, ο 18χρονος ήρωας, που βλέπει την κοπέλα του. Αυτή η κοπέλα του είχε έρθει δύο εβδομάδες πριν στο μοναχικό του δωμάτιο μια σοφίτα εκεί στο Παρίσι, να του πει ότι ο αδερφός του ήταν βαριά άρρωστος και αυτός ο αδερφός πέθανε μετά. Και μετά από δύο-τρεις εβδομάδες την ξαναβρίσκει και περπατάνε μια ολόκληρη νύχτα στο Παρίσι μαζί. Και εκεί αρχίζει και την ερωτεύεται. Είναι αυτό το μέσο. Εταιρικό πρόσωπο, αγγελικό πρόσωπο. Σκέφτεται. Και ξαφνικά λέει. Σκέφτεται. Και τη στιγμή σκέφτεται τον αδερφό του, γιατί η απουσία του Θεού, η απουσία του νοήματος, η απουσία των πάντων, ας πούμε. Γυναίκα. Κι όμως, να έχω μέσα σε αυτή την απουσία, τώρα δίνω τη γλώσσα μου στον ήρωα. Στα συναισθήματα, περιγράφω τα συναισθήματα του ήρωα. Κι όμως, να έχω μέσα σε αυτή την απουσία, ο κόσμος είχε και πάλι αρχίσει να έχει για μένα ένα νόημα. Δίχως κανένα καλά να το καταλάβω. Γι' αυτό το νόημα βρισκόταν ολόκληρο στο καθαρό πρόσωπο, στην παρουσία δίπλα μου. Ότι στις κοπέλες, το αγγελικό πρόσωπο, σκεφτόμουν ένα ανηγυνησιακό άγγελο. Ανατρίχιασα. Άρα για τούτη κοπέλα που λίγες μέρες πριν, άθελά της άγγελος θανάτου, δεν έβλεπε να γίνει, δεν είχε ήδη αρχίσει να γίνεται για μένα άγγελος νέας ζωής. Και εκεί ξαφνικά καταλαβαίνω ότι ο άγγελος πάει στην αρχαία σημασία, αγγελιοφόρος, άγγελος στην τραγωδία. Δεν το είχα σκεφτεί πριν. Να πώς γίνεται προσωπική, κάπως έτσι γίνεται προσωπική γλώσσα. Δηλαδή, τα κατακτάς αυτά και μετά σου βγαίνει προσωπικά πια αυτό. Δεν είναι αρχαιογνωσία. Είναι ζωντανή. Η αρχαία λέξη βγαίνει ζωντανή μέσα σου. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω αν φαντάζομαι κάπως. Αν γίνομαι κατανοητός. Απολύτως κατανοητός γίνεσαι και ταυτόχρονα μας δείχνεις. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της λογοτεχνίας, αυτό το έκθαυγο βλέμμα που έχεις, σαν ενός παιδιού. Δηλαδή, τώρα εγώ, ακούγοντας αυτό το απόσπασμα, πώς ξαφνικά παίρνει περιεχόμενο μια λέξη, η οποία κάποτε ήταν ήχος απλώς και τώρα έχει περιεχόμενο και είναι angel. Αυτό το πράγμα είναι γεννησιακού. Ήμουν και δυτικοθραμμένο παιδί εκείνο την στιγμή. Καταλαβαίνεις και ξαφνικά και την αρχαία λέξη. Και μου μιλάει. Αλλά όλα είναι γλώσσα. Όλα είναι γλώσσα. Ταυτοχρόνως και όλα είναι θαύμα για τον Τσάκη. Και αυτό θέλω να πω, και δεν είναι ερώτηση αυτή, ότι έχει ένα έκθαμο βλέμμα παιδιού απέναντι στα πράγματα. Το οποίο είναι συγκινητικό, μερικούς μπορεί να τους απομακρύνει λίγο. Συνδέεται με διάφορες μικρές συστάσεις που έχω ακούσει ότι είναι
Παρά είναι αθώο για το σήμερα αυτό το βλέμμα και παρά είναι καλοπροαίρετο και... Είπε ο τρελός του χωριού, ναι. Ο τρελός του βασιλιά ή ο χαζός του χωριού ή το παιδί που λέει ο βασιλιάς είναι γυμνός, αυτό. Είμαι παιδί. Μέσα, μου υπάρχει, μέσα στο γέροντα υπάρχει ένα παιδί. Όταν έγραφα ποίηματα στα 15 χρόνια, σκεφτόμουν το γεροντάκι τι θα γίνει και κοίταζα τα γεροντάκια και λέγανε και το, τα κοίταζα και λέγανε έτσι θα γίνει, ας πούμε. Το σκεφτόμουν, δηλαδή υπάρχει κάτι το διαχρονικό. Έχω μια μνήμη φοβερή, ενώ τώρα με τα γεράματα χάνω τη μνήμη, ξεχνάω τα ονόματα κτλ. Θυμάμαι μια φράση που έχει υποθεί όταν ήμουν 5 χρόνια παιδί, ας πούμε, και έχει καρφωθεί στο μυαλό μου, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Βιωματική μνήμη. Αυτά. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Νομίζω είπαμε πολλά, δεν ξέρω. Είπαμε πολλά, αλλά. Ναι. Δεν υπάρχει... Να πούμε την ερώτηση μια στιγμή. Ναι. Είναι μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Για, τον υπότιτλο του βιβλίου. Εσαΐ ατελείωτο ψηφιδωτό. Ναι. Με ρωτούσες επίσης για το. Την ηθική ανθρωπολογία, πώς το ξεχωρίζω από την ηθικολογία, ας πούμε. Η ηθική που μας παρέδωσε η αρχαία Ελλάδα δεν ήταν μια ηθικολογία. Δηλαδή ένας κώδικας εντολών και απαγορέψεων διατυπωμένος δογματικά με τον τρόπο των μόνο θεϊστικών θρησκειών και των ιερατείων. Ήταν μια ανθρωπολογία. Η αναζήτηση από τον άνθρωπο μιας μεθόδου, με άλλα λόγια μιας οδού ικανής να τον προσανατολίσει σε έναν κόσμο αντιμαχόμενων θεών και αντιφατικών παρορμήσεων προς το αγαθό. Αυτή η αναζήτηση δεν το επιβαλόταν από κάποιο ιερατείο, αλλά δήλωνε την έφεσή του να γίνει ακέραιος άνθρωπος, ώστε να ζήσει μια ζωή άξια να λέγεται καλή. Το εφ-ζήν. Και το παράδειγμα το συγκεκριμένο είναι από τον Πίνδαρο. «Γένιο ίως εσύ μαθών», λέει ο Πίνδαρος. Να γίνεις αυτός που είσαι, μαθαίνοντας. Μήτε απαγόρευση, μήτε προσταγή. Τούτη παρένεση δεν σου επιτάσσει να την κάνεις πράξη. Αν θες να τα αποκρίνεσαι, αν όχι την αγνοείς. Αλλά σου υποδεικνύει ένα δρόμο για να γίνεις αυτός που είσαι, δηλαδή ένας άνθρωπος. Και αυτός ο δρόμος δεν είναι διόλου άκοπος. Για να γίνεις ο εαυτός σου, όπως το θέλει η γνώσσα των καιρών μας, χρειάζεται πρώτα να τον μάθεις, να γνωρίσεις τη ρίζα του, να φροντίσεις τις πηγές που τον έχουν ποτίσει και όσο μπορείς να δοκιμάσεις τις δυνατότητες και τα όρια του. Μονάχα έτσι θα γίνεις αυτό που είσαι, με άλλα λόγια θα δημιουργήσεις τον εαυτό σου. Κατόρθωμα που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό be yourself, το να κάνεις ό,τι σου αρέσει για να μην καταπιέζεις τις επιθυμίες σου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και από εκεί και πέρα ίσως να απαντήσουμε... Λοιπόν, είναι κάτι που το σκεφτόμουν και εγώ, ότι... είναι σαν να μην βλέπεις τίποτα καλό σε αυτόν τον κόσμο και ένας λάτρης της προόδου και τα λοιπά και πολύ καλά ριζωμένος το σήμερα θα έλεγε ότι ναι, σε αυτός ο αγροτικός συγκινητικός κόσμος που νοσταλγούμε ή τέλος πάντων που έχει χαθεί πια μας στιζόταν από ασθένειες, από πείνα, ζούσε σε άθλια σπίτια, σε συνθήκες υγιεινής, ο κόσμος έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί. Και εδώ υπάρχει μια ερώτηση, προχωρεί κάπως αυτό που πάτε σκεφτόμουν, διαβάζω στο βιβλίο σου. Νομίζω, λέει ο κ. Τζάνας, ότι από την ανάλυση... Τζάνας, αν το διαβάζω σωστά. Νομίζω ότι από την ανάλυση σας λείπει η εξέταση της τεχνολογικής προόδου. Της τεχνολογικής προόδου. Υπάρχει κάποιος λόγος ή δεν νιώθετε συμφιλειωμένος με τις ραγδαίες εξελίξεις της. Κοιτάξτε, αυτή η ένσταση την ακούω συνεχώς και την ξέρω και την συμμερίζομαι εν μέρει και μπορεί να είμαι και τεχνοφοβικός όπως μου καταμαρτύρει ο φανταστικός αναγνώστης μου, τον οποίο το θεωρώ προοδευτικό, ας πούμε, με την τρέχουσα έννοια, ότι όλα είναι καλύτερα. Εγώ λέω ότι πάντα υπάρχουν πράγματα πολύ καλύτερα και το πρώτο πράγμα που χαίρομαι πάρα πολύ είναι η όποια χειραφέτηση των γυναικών, η οποία είναι το πιο σημαντικό γεγονός του θετικού του 20ου αιώνα, ας πούμε, και ότι είναι το μόνο που θα μπορούσε να ολοκληρώσει την ανάπηρη ανθρωπιά μας. Ημών των ανδρών και όλων των ανθρώπων. Γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει λέξη άνθρωπος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η τεχνολογική πρόοδος νομίζω ότι είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Γι' αυτό το λέω συνεχώς. Μου καταμαρτυρούν πως είμαι τεχνοφοβικός. Μπορεί να είναι και αλήθεια, διότι εγώ είμαι αναλφάβητος στον κόσμο της τεχνολογίας. Επομένως, είπα ότι αναγνωρίζω ότι δεν είμαι ούτε καλύτερος ούτε πιο έξω από τους άλλους.
Διότι μπορεί και ζητάω από τον αναγνώστη μου να με απαλλάξει από τις ιδεολειψίες μου. Δεν κατάφερε να με απαλλάξει ακόμα, δυστυχώς. Δεν κατάφερε, διότι βλέπω αυτά που λέω τώρα για το ζάπινγκ και τα λοιπά. Βλέπω τα παιδιά που έχουν κολλήσει στις οθόνες τους. Βλέπω ότι τα παιδιά δεν διαβάζουν. Βλέπω ένα σωρό αρνητικά τεχνολογία και καταλαβαίνω ότι η τεχνολογία έχει δώσει απίστευτα δώρα. Αυτό το καταλαβαίνω πολύ καλά. Εγώ δυστυχώς και εγώ αποφελούμε από αυτά τα δώρα. Διότι κάποιος με βοηθάει για το κομπιούτερ. Και αν δεν το είχα, δεν θα μπορούσα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα που λέτε. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχω γράψει πάρα πολλά άλλα μέσα. Δηλαδή, οι αγορές έτσι όπως γίνανε σήμερα, όπως η αγορά, μίλησα για την αγορά προηγουμένως, οι αγορές οι οποίες μέσα σε χρόνο νανοδευτερολέπτο, έχετε ακούσει, νανοδευτερόλεπτο, ανταλλάσσονται δισεκατομμύρια δολάρια, όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση και με τους πολέμους και με όλα. Δεν καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε χάσει, με τη ταχύτητα που ζούμε, έχουμε χάσει τη βραδύτητα να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Αυτά που είπα προηγουμένως ισχύουν στο ακέραιο για μένα. Αυτά δεν θα αλλάξω ποτέ, γιατί όσο και να μου πούνε, βλέπω ότι υπάρχει πραγματικά κάτι το φρικαλαίο που γίνεται και νομίζω ότι δεν θα, τα όπλα τα οποία γίνονται, η τεχνολογία των όπλων, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια φράση, αυτή τη φράση πρέπει να σας τη διαβάσω, αυτή τη φράση πρέπει να σας τη διαβάσω. Το λέει ο Αρχαίος και το λέει και ο Ραβλέ. Πάσα επιστήμη χωριζωμένη αρετής, προσπαθώ να το θυμηθώ απ' έξω τώρα. Και ο Ραβλέ λέει, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, δηλαδή, επιστήμη χωρίς συνείδηση ρημάζει την ψυχή. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι η επιστήμη να μπορεί να προχωράει καλά, αλλά νομίζω ότι η τεχνολογία έτσι όπως προχωράει πολύ στραβά και μας αλλάζει τα φώτα κυριολεκτικά, ας πούμε. Με όλα τα καλά που δίνει, εγώ δεν τα αρνούμε αυτά τα καλά, είναι φοβερά αυτά τα καλά, εγώ τα παίρνω κι εγώ αυτά, εμέσως. Είμαι τεχνοφοβικός εν μέρει, αλλά νομίζω ότι έχω κάποιο δίκιο. Όποιος πάει για το... Πώς το λέει. Όποιος πάει για το καλύτερο μόνο ο Θεός το ξέρει. Άδειλον παντί είναι το Θεό. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε. Νομίζω ότι μπορούμε, αν θέλετε, να ακούσουμε και ερωτήσεις από εσάς. Γιατί Γιάννη, μίλησες με ενθουσιασμό και πάθος. Και ήσουν ένας γνήσιος ομιλητής. Δεν ήσουν ένας ομιλητής. Συμβατικός. Ναι. Βέβαια, πιστεύω ότι φέραμε τον πρόεδρο. Έτσι, μπράβο. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ο πρόεδρος της εταιρείας συγγραφέων. Ναι, ας το πρόεδρε. Λέει και το πρόεδρο. Γιατί αυτό με ταλανίζει. Δεν με ωφελεί. Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι μέσα από αυτό το βιβλίο καλύπτονται μεγάλες αλήθειες. Είναι βέβαια ένας πεσιμισμός ο οποίος εδράζεται κυρίως σε αυτό το συνέστημα της μοναξιάς, της υπαρξιακής μοναξιάς, που για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο φαντάζομαι δεν υπάρχει. Ωστόσο, είσαι λίγο αχωριστικός όσον αφορά αυτόν τον πεσιμισμό και απόλυτος. Ναι. Και, το ξέρω. Είσαι λίγο απόλυτος. Βέβαια, εκείνο που λείπει είναι αυτό η ανάγκη της εκλεκτικής συγγένειας που έλεγε ο Μάρτιν Μπούμπερ. Δηλαδή, το να βρούμε. Ο Μπούμπερ. Το να βρούμε μέσα από την επαφή μας με τον άλλον με τον οποίο σχετιζόμαστε με εκλεκτική συγγένεια, την έννοια της δικής μας ύπαρξης. Διότι χωρίς τον άλλον δεν υπάρχουν στην ουσία. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό μειώθηκε και σε δικαιώνω σε αυτά τα οποία είπες όσον αφορά το γεγονός ότι μέσα από αυτήν το χάος της ατοπίας στο οποίο ζητωνικόμαστε, την πραγματικότητα το ίντερνετ, αυτό δημιουργεί μη τόπο και μη χρόνο. Επίσης, σωστά. Ναι, εσύ τα ξέρεις καλά αυτά γιατί έχεις περιοδικά, ηλεκτρονικά, είσαι μέσα σε αυτά τα πράγματα. Αυτό ακριβώς μας δημιουργεί την έλλειψη της προσωπικής επαφής, η οποία όμως είναι τόσο αναγκαία για τη θεραπεία μας, την προσωπική μας θεραπεία. Αυτό είναι το πράγμα. Συμφωνώ απολύτως με αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι με τη διαφορά ότι δεν νομίζω ότι είμαι πεσιμιστής. Μπορεί να είμαι στην καθημερινή μου ζωή, αλλά νομίζω ότι αυτό που προσπαθώ να επισημάνω είναι η τραγικότητα.
συνεμής μας. Είσαι ένας υγιής περιθωριακός. Υγιής περιθωριακός με την καλή έννοια. Περιθώριο είναι το μέλλον. Είπα, ο τρελός, ο χαζός του χωριού, ο τρελός του βασιλιά και το παιδί... Παιδί. Αυτά. Καλά, υπάρχει μια διαλεκτική παρουσίαση και νομίζω ότι η φράση που για μένα τον ιδέα που καλύπτει όλο το βιβλίο θα μπορούσε να κάνει μια κονβερσασιόν, μια συμπυκνώση είναι φράση του Καμίου που λέει στη σκέψη 31 δεν υπάρχει αγάπη για ζωή χωρίς την απευθυσία της. Δεν υπάρχει αγάπη για ζωή χωρίς την απευθυσία της. Το λέει μια πάντα μου το τύπο σαν σε σπάω με αυτό που μεταφράσει ελεύθερα λίγο. Δηλαδή η γνώση της τραγικότητας δεν σημαίνει καθόλου αισιοδοξία. Μάλιστα, ταξιδιώτης. Τον εξοριστή τραγικότητα. Καμία έχει πει και κάτι άλλο το οποίο είναι φοβερό, ας πούμε, το σκεφτείς. Και πρέπει να φανταστούμε το Σύσυχο ευτυχισμένο. Έτσι στο τέλος. Η φοημαζινέ συζήτη, εγώ πώς μπορεί να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή παίρνει την πέτρα, την ανεβάζει πάλι και ξαναπέφτει και ξαναρχίζει πάλι. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι τραγικότητα. Δεν ξέρω αν είναι πεσημισμός. Εγώ είπα στην αρχή, από την αρχή, ότι προσπαθώ να βγάλω από την απόγνωση που μας κυριεύει σήμερα. Γιατί νιώθουμε ανήμποροι. Νιώθουμε ανήμποροι. Μπροστά σε αυτό το πόλεμο νιώθουμε ανήμποροι. Τι θέση να πάρουμε, ας πούμε. Να βοηθήσουμε λίγο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Κι όμως. Πρέπει να ζήσουμε. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Υπάρχει ένας φίλος, πολύ καλός φίλος, που μου λέει, μα τι λες ότι όταν όλα κρέμονται από μια κλωστή, έχει κοπεί η κλωστή, τέλειωσε. Θα γίνουν ρομπότ όλοι. Καλός φίλος, δεν θα τον ονομάσω. Πολύ σπουδαίος φίλος. Υπάρχει ο αισιόδοξος, ο νεαρός που μου λέει, είσαι τεχνοφοβικός, είσαι αντιδραστικός και υπάρχει ο άλλος που μου λέει, τέλειωσε. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Όπως είναι θέμα ηλικίας. Γιατί οι νέοι σκέφτονται έτσι και οι νέοι είναι όπως ήμασταν και εμείς. Εγώ σκεφτόμουν πάντα το έτσι. Από μικρό παιδί. Κοίταξε, οι νέοι. Απεσιόδοξα. Υπάρχουν νέοι και νέοι. Εγώ στα 15 μου χρόνια ήμουν έτσι όπως είμαι σήμερα. Ναι. Δηλαδή τα παιδάκια παίζανε. Οι συνομιλικοί μου παίζανε ποδοσφαιράκια, χορεύανε rock and roll, ήταν ήδη ο Έσμιτ Πρίστα και τα λοιπά. Και εγώ άκουγα Μπαχ και Σούμαν. Ναι, τι να πω τώρα. Ήμουν μοναχικό και πέσαι. Και ήθελα να πάω στο Παρίσι. Ήθελα να φύγω με την Ελλάδα. Μοναχικό. Θέλω να πω κάτι άλλο. ότι αυτά τα παιδιά τα οποία ζουν στο τώρα δεν έχουν αυτή την αίσθηση ότι τρέμονται όλοι μια κλωστή που θα γίνουν από ούτε και θέλουν. Ναι, αλλά καμιά φορά όμως γίνεται, χωρίς να το καταλάβουν. Αυτό είναι. Γιατί, Πετερίνα μου, υπάρχουν οι άνθρωποι οι αφιπνισμένοι και οι άνθρωποι οι ενύπνοι. Πάντοτε δεν είναι. Οι ενύπνοι, μακάρι πτωχεί το πνεύμα του, είπε ο Χριστός. Αυτό εννοούσε. Είστε πάντα. Δυστυχώς, όσο όποιος σκέφτεται, δεν ευτυχεί. Κι εγώ γράφω κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Ότι αναρωτιέμαι γιατί γράφω αυτό το βιβλίο. Μήπως τον νεαρό τον αναγνώστη μου τον κάνω να απελπιστεί. Και εκεί φοβάμαι, λέω γιατί το έγραψα. Το ξέρω αυτό το πράγμα, το νιώθω. Λέω μήπως να τον κάνω να απελπιστεί. Γιατί λέω πράγματα πεσημιστικά που λες, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να σκεφτούμε κάποια πράγματα για να βγούμε από αυτό το πράγμα. Πώς το λέει ο ποιητής, μαζεύοντας τον πόνο της πληγής μας να βγούμε από τον πόνο της πληγής. Αυτό. Τι λες? Μας έκανες ένα μάθημα και σε ευχαριστούμε. Ωραία, θα το μάθουμε.